Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Καλημέρα για όσους σηκώθηκαν τώρα. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Εξακολουθούμε να έχουμε κάποια θέμα με το εργοδίσιον. Πρέπει να βρούμε οριστική λύση. Θα πω τη μαμά μου να σε πάρει τηλέφωνο και να σου πει χθες το βράδυ πόση ώρα έβαζα κρέμα στην πλάτη. Εγώ τι φταίω? Δεν μπορώ να πιάνομαι, δηλαδή, παιδιά, δεν γίνεται. Και έχει κλείσει και ο λαιμός μου. Δηλαδή, τι άμα πάω, θα τον ρωτήσω? Σε λίγο θα ανοίξουμε. Μάλιστα. Συνεχίζουμε, προχωράμε, πάμε. Λοιπόν, Τετάρτη 7 Αυγούστου, λίγες ώρες μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη που θα μπορούσε να πάρει. Ξεκάθαρα. Παρότι το παιχνίδι ξεκίνησε με αρνητικό πρόσημο, με τον γκολ του Ζήγη και το αυτογκολ του Γιαννούλη. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ο ΠΑΟΚ το χρέωσε του Γιαννούλη στην αρχή. Η UEFA το χρέωσε το Ζήγη. Ναι. Τώρα μετά δεν ξέρω αν το άλλαξε και ο ΠΑΟΚ και τι ισχύει. Εντάξει, μικρή τη σημασία UEFA έχει. Κρατάμε. Μικρή σημασία έχει. Απλά το καταγράφουμε. Είναι στο που λέει ο Στάβεζος, πρέπει να γυρίσει λίγο. Αυτή η τύχη και σε κάποια φάση πρέπει λίγο να γίνει κάτι. Δεν ξέρω. Κάνα βουντού. Είχε ο ΠΑΟΚ ένα μαγικό 20 λεπτό. Πραγματικά. Ανέδεσπε το σκορ. Θα μπορούσε να πάει στα αποδυτήρια με ένα σκορ 3-1. Εκεί με τον Μπέλγα. Και να δούμε ένα τελείως διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε δυνάμεις ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε χώρο στους Ολλανδούς, οι οποίοι πήγαν διαστήματα, πραγματικά άλλαζαν την μπάλα με μαγικό τρόπο, ακόμα και μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και έρχεται ένα γκολ που το βλέπεις και να δίνει πίεση. Δηλαδή λες, δεν γίνεται. Είναι αυτό που είπε ο Καντουρί. Αυτός, όχι ο Μπίσεσβαρ. Ότι αυτό το πράγμα το έχω δει 2-3 φορές να συμβαίνει στην καριέρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Και αν το προσπαθήσει να το κάνει, δεν θα πετύχει. Ναι. Πώς πήγε εκείνη τη στιγμή, πήγε να διώξει ο Βαρέλα, δεν είδε το Χούντελαρ, ήταν δίπλα το ακριβώς. Χτύπησε πάνω στο Χούντελαρ, ο οποίος είναι παίκτης που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι. Δεν θα έπαιζε κανονικά. Έγινε και αυτό. Και μπήκε μέσα. Έχω την άποψη ότι θα μπορούσε ο Βαρέλα να διώξει την μπάλα πιο δυνατά. Θα μπορούσε, ναι. Εντάξει, έτσι όπως πάει να τη διώξει. Αλλά είναι και αν σε θέλει. Το πόδι έτσι και δεν υπολόγισε και βρήκε την μπάλα χλιαρά. Αν την έδειχνε με δύναμη, ενδεχομένως ακόμα και να κόνταρε πάνω στο Χούντελαρ να μην έπαιρνε πορεία προς τα δίκτυα. Αν είχε δύναμη η μπάλα. Και από εκεί και πέρα, νομίζω η ομάδα έμεινε από δυνάμεις. Δεν έδωσε στον κόσμο το ερέθισμα λίγο να ξεσηκωθεί. Γενικότερα ήρθε το παιχνίδι στα μέτρα του Άγιαξ, που δεν ένιωθε πίεση και από την κερκίδα στο δεύτερο ημίχρονο. Και επειδή θα μπορούσε το παιχνίδι να γίνει και 3-2 υπέρ του Άγιαξ και να μιλάμε τώρα για έναν σχεδόν σίγουρο αποκλεισμό, κρατάμε ότι ο ΠΑΟ κράτησε το 2-2. Παρότι θα μπορούσε στο δεύτερο ημίχρονο να κάνει έτσι, να πετύχει ένα τρίτο γκολ, αλλά δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Μια-δύο στιγμές όπου δεν έγινε η καλή πάσα για να μπει το γκολ ή να έχει ο ΠΑΟΚ μια καθαρή ευκαιρία. Και έτσι ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να σκοράρει στην Ολλανδία. Το περιμέναμε. Λέγαμε και πριν το μάτς από τη μέρα της κλήρωσης ότι δύσκολα το παιχνίδι μπορεί να πάει στο 0-0. Και δύσκολο είναι ο ΠΑΟΚ να μην σκοράρει, αλλά δύσκολο είναι να κρατήσει και τον Άγιαξ μακριά από τον γκολ. Εντάξει, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Εντάξει, ΠΑΟΚ είδε τα αμυντικά γεννά που είχε ο Άγιαξ. Χτύπησε εκεί, στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Αλλά ξέροντας ότι είσαι και σε αυτό το σημείο, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, μετά από την προετοιμασία, μετά από μια προετοιμασία μεγάλη κιόλας, ήξερες ότι σε κάποια φάση σου βγήκε αυτό. Του βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άγιαξ απ' την άλλη, εντάξει, έχει παίκτες που πραγματικά ο Ζήγεχ, ας πούμε, μπορεί να σου κάνει τα πάντα. Ο Τάντιτς σε δύο φάσεις έδειξε ότι μιλάμε για παίκτη άλλου επίπεδου. Εντάξει, είναι γενικότερα άλλου επίπεδου παίκτη του Άγιαξ. Ποιο να πιάσει. Ο Φαντεμπέκ, εντάξει, μιλάμε τώρα. Φαντεμπέκ έκανε ένα παιχνίδι αθόρυβο, αλλά τη δουλειά του την έκανε. Εντάξει, αυτοί οι ποδοσφαιριστές και σε μέτρια μέρα. Είναι άλλο επίπεδο. Με μία ενέργεια μπορούν να σε κάνουν σμπαράλια. Είναι δεδομένο. Ακόμα και σε αυτόν τον Άγιαξ όμως απέναντι, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει με μία νίκη με 3-1. Αν είχε μπει εκεί του Πέλκα το γκολ. Μετά, αν δεν παίζει ποδόσφαιρο. Μια νίκη 3-2, okay. Οτιδήποτε, ναι. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει κιόλας. Ακόμα και με αυτόν τον Άγιαξ. Μένει ικανοποίηση στον κόσμο, νομίζω, το ένα κομμάτι ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε πολύ δύσκολα στον Άγιαξ.
και τον ανάγκασε να έχει ένα διάστημα εφιαλτικό. Δηλαδή από το 20 και μετά που ο ΠΑΟΚ άρχισε να ανεβαίνει, βοήθησε νομίζω και ότι ο ΕΣΥΤΗ βρήκε τα πατήματά του. Ναι, σιγά, γιατί όντως το πρώτο τέταρτο ήταν, δεν πατούσε καλά. Εν μέρη δικαιολογημένο, πρώτη φορά στην Τούμπα, πρώτη φορά επίσημο μας με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα έχει άλλη εικόνα αν είχε αποκτηθεί 20 μέρες νωρίτερα. Μετά, αν δεν γίνει τη δουλειά όμως, πρέπει να κρίνουμε με αυτά που έχουμε. Και μένει αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τον Άγιαξ στο πρώτο ημίχρονο να φαίνεται υποδέστερος. Χωρίς να έχει ο Άγιαξ ούτε μία ευκαιρία. Απλά να έρχεται ένα γκολ από μια κρύα στημένη φάση. Ενδεχομένως θα μας τα πει και ο Σταύρος με κακή τοποθέτηση του τείχους. Μια χαλαρότητα του Πασχαλάκη, δεν ξέρω αν ευρυνδιάστηκε τόσο πολύ. Και πέτυχε ο ΠΑΟΚ κάτι που φάνταζε πολύ δύσκολο. Δηλαδή να ανατρέψει το σκορ πριν καν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Πολύ σπουδαία υπόθεση. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ απέναντι του την Σπάρτα Τρνάβα ούτε την Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Είχε τον Άγιαξ. Αλλά ήρθε δυστυχώς αυτό το γκολ του Χούντελαρ σε ένα κομβικό σημείο. Δηλαδή, αν πήγαινε ο ΠΑΟΚ με το 2-1 μέχρι το 70 για παράδειγμα, νομίζω ότι και η δύναμη από την κερκίδα που θα έπαιρνε και η θέληση των παιχτών να κρατήσουν την νίκη και η κούραση που θα έχει ο Άγιαξ, γιατί και ο Άγιαξ εμφάνισε σημάδια κόπωσης, λογικό είναι, θα οδηγούσαν το αποτέλεσμα σε έναν διαφορετικό δρόμο. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ βοήθεια από τις αλλαγές. Δηλαδή, ούτε ο Λιμιός, ούτε ο Στοχ. Τη μικρότερη ευθύνη έχει ο Στοχ, μια και αγωνίστηκε λίγα λεπτά. Και σε ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ είχε ουσιαστικά παραδώσει πνεύμα και περίμενε απλά το σφύριγμα της λήξης για να διασφαλίσει το 2-2, γιατί είπαμε στο ενδεχόμενο τρίτο τέρματος του ΠΑΟΚ, του Άγιαξ, η πρόκριση θα ήταν απατηλό όνειρο. Δηλαδή θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει 0-2 ή 1-3 στο Άμστερνταμ. Τώρα, okay, είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ σαφώς και με την εικόνα που έδειξε έχει κάθε δικαίωμα και η ομάδα και ο προπονητής και ο κόσμος και όλοι μας να πιστεύουμε ότι μπορεί η ομάδα να τα καταφέρει και να γράψει ίσως την πιο χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία της. Ναι, εντάξει, γιατί έδειξες ότι μπορείς να χτυπήσεις αδυναμίες του Άγιαξ. Μπορείς δηλαδή να σκοράρεις. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να μείνει στο 0 στο Άμστερνταμ την επόμενη Τρίτη. Και από εκεί και πέρα περιμένεις και λίγο την τύχη, να είναι και λίγο με το μέρος σου. Το έχεις και αυτό. Σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία. Όλοι το λένε. Πραγματικά όλοι το λένε και το εννοούν, πιστεύω. Δεν πρέπει να αφήσει τον Άγιαξ να βρει ρυθμό. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και σκοράρει πρώτος, θα προσθέσει νομίζω πάρα πολύ μεγάλη πίεση στον Άγιαξ που παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια τα πάει καλύτερα εκτός έδρας παρά στο Άμστερνταμ. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ΠΑΟΚ. Και αν ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, σκοράρει πρώτος, θα ξέρει ότι χρειάζεται ένα ακόμα γκολ τουλάχιστον για να πάει το μάτς στην παράταση, αν πούμε ότι είναι πιθανό και το 2-2. Νομίζω ότι και αυτό το σενάριο παίζει αρκετά. Ναι. Δεν θα το απέκλεια το 2-2 και το ενδεχόμενο παράταση. Μην δούμε παράταση τέτοια. Ας δούμε ότι πρέπει να δούμε αγάπη. Όχι, για να αποκριθεί ο ΠΑΟΚ. Μην δούμε παράταση, γιατί δεν. Άστο. Ειδικά τα πέναλτι, άμα πάει και σε πέναλτι, άστο. Δηλαδή, θέλουμε. Αν είναι να προκριθεί ο ΠΑΟΚ, ας δούμε και 22 πέναλτι. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε για τέτοια. Ιδανικά θα θέλαμε ένα 0-2 να τελειώσει, γιατί το 0-1 θα είναι ζόρι να το κρατήσει μέχρι το τέλος. Αν φτάσουμε στο σημείο αυτό. Αλλά επειδή πάντα μετράει το αποτέλεσμα, αν χρειαστεί, ξαναλέω, ΠΑΟΚ να πάει στην παράταση ή να πάει στα πέναλτι και να αποκριθεί, ας γίνει και έτσι. Αλλά σίγουρα τα πράγματα ήταν δύσκολα από τη μέρα της κλήρωσης. Παραμένουν δύσκολα. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει κάθε δικαίωμα να αισιοδοξεί, γιατί κοίταξε τα μάτια τον Άγιαξ. Δεν ήρθε βέβαια η μεγάλη νίκη στην Τούμπα. Παραμένει αυτό το θέμα δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ ανοιχτό, δηλαδή να μην μπορεί να πάρει μια νίκη με μεγάλο αντίπαλο στην Τούμπα. Αλλά ο ΠΑΟΚ σχεδόν όσες φορές έχει καταφέρει να κάνει την παρουσία του αισθητή στην Ευρώπη, τα έχει καταφέρει μακριά από την Τούμπα. Ας ελπίσουμε να είναι και αυτή τη φορά μία από αυτές τις περιπτώσεις. Προβληματισμένος έφυγε ο Άγιαξ γενικά από την Τούμπα χθες. Τους έβλεπα. Εντάξει, περίμεναν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι εκεί στο 2-1
θορυβήθηκαν αρκετά. Νομίζω και ο Ντεχάκ το είπε στις δηλώσεις πάνω. Και ο Ντεχάκ το είπε και ο Φαντεμπέκ το είπε. Δηλαδή είχε ένα διάστημα ο Άγιαξ που δεν συνηθίζει να έχει κάποια ομάδα απέναντί του. Ναι. Όντως τον έβαλε δύσκολα, του δημιούργησε πολλά προβλήματα, οδήγησε τους παίκτες σε συνδυασμό με την πίεση του κόσμου. Γιατί όντως στο πρώτο μήχρονο νομίζω η ατμόσφαιρα ήταν αυτή που έπρεπε. Στο δεύτερο λίγο υπήρξε μια χαλαρότητα. Ναι, υπήρξε λίγο. Μια κοιλιά. Δηλαδή, οκ. Okay. Αλλά ο Άγιαξ και καινούς χώρους άφησε, γιατί οι παίκτες του έχασαν τη συγκέντρωσή του. Τη συγκέντρωσή τους και ο ΠΑΟΚ ανέβηκε και ευκαιρίες έκανε και μετά το 2-1. Αλλά είπαμε, ήρθε αυτό το γκολ σε ένα σημείο κομβικό, νομίζω, που άλλαξε τις ισορροπίες. Συμφωνείς ότι αυτό που αλλάζει λίγο το momentum για τον ΠΑΟΚ είναι εκείνο το φάουλ του Μάτος στο πρώτο ημίχρονο? Εντάξει. Δεν μπορώ να πω. Νομίζω ότι έπαιξε λίγο εκεί. Κάπως σαν να γύρισε λίγο. Εντάξει, μπορεί να είναι και συμπτωματικό, αλλά. Γενικότερα όλη η ομάδα. Από εκεί και μετά ανέβηκαν όλοι. Και χρειάζονται και αυτά. Και ο Μάτος ξέρει να το κάνει καλά. Ο Γιαννούλης ανέβηκε, εμένα μου αφήνει θετικό πρόσημο, γιατί όταν έχεις εμπλοκή σε ένα τέτοιο γκολ και δεν έχεις παραστάσεις πάρα πολλές μεγάλες από υψηλό επίπεδο, εμένα υπήρχε στο μυαλό μου ότι μπορεί να χάσει ο Γιαννούλης την αυτοσυγκέντρωσή του. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα υπήρξαν και φάσεις που λειτουργήσε πολύ έμπειρα και επαγγελματικά ο Γιαννούλης, ακόμα και εμείς στη μεγάλη περιοχή, έχοντας απέναντι του αντίπαλο. Δηλαδή δεν έδιωξε την μπάλα, αλλά έκανε τη σωστή πάσα ή τη σωστή ενέργεια. Ο Αλκαντουρί πολύ καλός. Με θέμα κιόλας. Μετά... του βγήκε λίγο νομίζω εκεί. Και του βγήκε και κουράστηκε και ο Εσίτη και ο Πέλκας. Οπότε έχασε τη συνοχή τριάδα στον άξονα. Πολύ καλός και ο Άκουμ στο πρώτο μέρος. Γενικότερα στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Στο δεύτερο μέρος βέβαια, είπαμε, βγήκε η κούραση, βγήκε η πίεση. Γιατί είναι διαφορετικό όταν το μάτς είναι στο 2-1 και όταν είναι στο 2-2 και αν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι δεν πρέπει να δεχτώ άλλο γκολ. Άνθρωποι είναι και οι ποδοσφαιριστές. Ούτε μπορείς απέναντι στον Άγιαξ να βγεις αλόγησα στην επίθεση για να ψάξεις το 3-2. Η τακτική να ψάχνει η ομάδα τον Άκπο με βαθιές μπαλιές δεν λειτουργήσε. Υπήρξαν φάσεις στο πρώτο μέρος όπου ο Άκπο πραγματικά ήταν εντυπωσιακός με το να κατεβάζει την μπάλα, να ξεπερνάει δύο αντιπάλους με τη δύναμη που έχει και την τεχνική του, αλλά επειδή κουράστηκε και ο Άκπο, δεν μπόρεσε στο δεύτερο μήχρονο αυτή η τακτική με βαθιές μπαλιές είτε από τον Βασχαλάκη είτε από τους Μπακ να φέρουν αποτέλεσμα. Και κάπως έτσι, ξαναλέω, μετά το 80 νομίζω, στο μυαλό της ομάδας ήταν απλά να διατηρήσει το 2-2. Δεν της παρουσιάστηκε κάποια ευκαιρία να πετύχει το 3-2. Είχαμε και το διαιτητή, μια πολύ επαγγελματική διαιτησία, αυτό που έλεγε και ο Σταύρος όλη τη βδομάδα, ότι τα σπόρια θα τα δώσει στον Άγιαξ. Δεν διαμόρφωσε αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει δηλαδή μια φάση που να μπορούμε να πούμε ότι εδώ ο Σλοβαίνος διαμόρφωσε αποτέλεσμα. Βέβαια προστάτευσε τον Άγιαξ, δεν έβγαλε μια κίτρινη κάρτα στο πρώτο μέρος, νομίζω στο Ζίγεκ. Ναι. Του τη χάρισε. Στο διάστημα που ο ΠΑΟΚ πραγματικά είχε ρίξει τον Άγιαξ στα σκηνιά, του έδωσε 2-3 ανάσες. Πολλά φάουλ με πληρή, κάποια ανάποδα φάουλ και στημένες μπάλες έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Γενικότερα εντάξει, ο Σλοβαίνος. Ο Ακπόμ έφαγε αρκετό ξύλο εντάξει. Ήταν οι 3-4 φάσεις που έφαγε κάτι κλωτσιές εκτός φάσεων και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αλλά εντάξει, ναι, ο Σλοβαίνος το περιμέναμε και αυτό που περιμέναμε έκανε νομίζω κιόλας. Ψηλό βοήθησε λίγο τον Άγιαξ. Το βοήθησε με την έννοια ότι προστάτευσε κάποιους παίκτες, έδωσε κάποια φάουλ με αυτή την έννοια. Εντάξει, αλλά εντάξει. Το περιμέναμε, αλλά οκ. Okay. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς ιδιαίτερα στη διαιτησία και να πει ότι. Έχουμε δει και χειρότερες διαιτησίες. Ήταν καθοριστικός παράγοντας. Στην Ευρώπη. Ναι. Τώρα πολύ χειρότερα. Τι διαιτητής θα είναι στο Άμστερνταμ δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά και πάλι νομίζω θα υπάρξουν φάσεις όπου θα προστατευτεί ο Άγιαξ. Γιατί είναι ο Άγιαξ και απέναντι του έχει μια ελληνική ομάδα. Τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε ακόμα μία εβδομάδα για ένα πολύ σπουδαίο βράδυ στο Johan Cruyff Arena, στο Άμστερνταμ.
όπου ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να πετύχει κάτι που από την κλήρωση ακόμα έδειχνε πάρα πολύ δύσκολο. Και να συγκλονίσει την Ευρώπη. Γιατί θα πετάξει έξω τον Άγιαξ από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει. Απλώς θεωρώ εγώ, σύμφωνα με τη λογική, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στο Άμστερνταμ 5, 6, 7, 8 ευκαιρίες. Θα έχει 3, 4, άντε 5 να πω. Αυτό λέει η δική μου λογική. Άρα θα πρέπει οι παίκτες του να έχουν καλύτερη αποτελεσματικότητα και πιο καθαρό μυαλό στην τελική πάσα. Για παράδειγμα, ο Ζαμπά, που θα μπορούσε σε 2-3 περιπτώσεις να κάνει καλύτερη τελική πάσα και να βγάλει στην παίκτη του φάτσα με το τέρμα. Αλλά οκ. Okay. Γι' αυτό παίζει ο Ζαμπά στον ΠΑΟ και γι' αυτό ο Τάντιτς παίζει στον Άγιαξ. Τα πράγματα είναι απλά, δεν χρειάζεται κάποιο να είναι κάποιο πυρηνικό φυσικό για να το καταλάβει. Εντάξει. Θα δούμε τώρα. Μία εβδομάδα δεν είναι πολύ μεγάλο χρόνο για να βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ. Νομίζω πως οι ίδιοι 11 θα παίξουν καλό εικόνα των πραγμάτων και στο Άμστερνταμ. Αρκετά πιθανό. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιον να μπορεί να χτυπήσει θέση στην 11 και να βγάλει κάποιον άλλον έξω. Δηλαδή ούτε ο Αγκούστο μπορεί να πετάξει έξω τον Εσίτη σε καμία περίπτωση. Ούτε φυσικά ο Μίσιτς. Όχι, δύσκολα θα γίνει κάτι. Ούτε ο Στόχ μπορεί να πετάξει έξω τον Μπίσεσβαρ, ούτε ο Λιμιός να πετάξει έξω τον Ζαμπά, ούτε φυσικά ο Σβιντέρσκι να πετάξει έξω τον Μπέλκα. Για τον Ακπόμ δεν υπάρχει παίκτη που μπορεί να τον αντικαταστήσει. Άρα ελπίζουμε να μην συμβεί τίποτα αυτές τις 5 μέρες, 6. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και με αυτούς θα προσπαθήσει ο Αμπέλ Φερέιρα να πετύχει ο δικέφαλος μία νίκη ή μια ισοπαλία και νίκη στην παράταση ή ακόμα και πέναλτι. Ξαναλέω, στο δικό μου το μυαλό παίζει αρκετά αυτό το σενάριο. Να περάσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Champions League και να έχει μια πιο εύκολη αποστολή στον επόμενο γύρο. Μιλώντας για τον επόμενο γύρο, δεν τα κατάφερα αγάπη ο ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Με πήρε στο λαιμό σου, με υποχρέωσες να πω προγνωστικό. Ναι, οκ. Ναι. Οι Αζέροι κέρδισαν στη Λευκωσία τον ΑΠΟΕΛ με 2-1. Προηγήθηκαν στο 54 1-0. Στο 70 πέτυχαν το 0-2. Μακρύς έκανε στο 95 το 1-2. Έδωσε κάποιες ελπίδες στον ΑΠΟΕΛ. Αλλά νομίζω ότι η Καραμπάχ έχει τεράστιο προβάδισμα, όχι ότι είναι κάποια ομάδα που δεν μπορεί να αποκλείσει ο ΑΠΟΕΛ. Αν ο ΠΑΟΚ φυσικά δεν περάσει τον Άγιαξ, αυτά δεν μας απασχολούν καθόλου. Αν θα περάσει δηλαδή ο ΑΠΟΕΛ ή η Καραμπάχ. Ξεπούλησε τρίγε το Open TV χθες. Ναι, μεγάλη τηλεθέαση. 41,5% έφτασε. Και ναι, σε κάποια φάση λέει κατά διαστήματα ήταν ακόμη και 20 με 30 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κανάλι. Ναι. Πάρτι. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, όλοι βλέπουν ΠΑΟΚ. Η ομάδα που δεν έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο, λες αγάπη. Που παραμένει χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο. Δεν έχει απήγηση στον κόσμο. Εκεί τα νομίζω ότι τα χθεσινά νούμερα του Open δείχνουν ότι μάλλον δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί βλέπω ότι κάτι άλλα παιχνίδια πολύ πιο, με μικρότερο ενδιαφέρον, βρίσκουν στέγη. Εύκολα, δεξιά-αριστερά. Ας ενισχύσει ο πρόεδρος το διαφημιστικό τμήμα του Open. Να του φέρουν διαφημίσεις βαρβάτες. Χθες πολλοί κόσμος ικανοποιήθηκε επειδή είχε Open, γιατί όλοι μπορούσαν να το δουν. Δεν χρειάζονταν να υπάρχει άγχος το να βγεις έξω, το να ψάξεις πώς θα το δεις, όλα αυτά. Όλοι ήταν άνετοι, όλοι το είδαν. Και νομίζω και οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό. Ναι, αν και είχε κάποια θέματα, νομίζω το streaming, από ότι είχαμε κάποια μηνύματα. Αλλά κοίταξε, σε μεγάλο βαθμό ήταν πολύ καλά. Προφανώς από την υπερφόρτωση, εντάξει. Ναι, σε μεγάλο βαθμό ήταν πολύ καλά. Όταν κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και φορτώνουν το Web TV, εντάξει, λογικό είναι σε κάποια σημεία να υπήρχαν προβλήματα. Δεν έχω εικόνα. Ελπίζω να ήταν τα προβλήματα τα λιγότερα δυνατά και να μην επηρεάστηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο είδαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό το χθεσινό παιχνίδι. Είχε πάντως πολύ μεγάλα νούμερα. Ναι, Κοσμοτέ. Είχε πολύ μεγάλα νούμερα το Open, πραγματικά. Και οι διαφορές με τα υπόλοιπα κανάλια ήταν τεράστιες. Τέλος πάντων, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε να μπούμε λίγο σε όλα τα κομμάτια του αγώνα και στα υπόλοιπα, γιατί υπάρχει, ας πούμε, εξέλιξη με τον Ενρίκε, υπάρχουν διάφορα θέματα δεξιά-αριστερά.
Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μαζί μας θα είναι και ο Σταύρος και να σχολιάσουμε και τα χθεσινά και τι θα έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα εν ώψη φυσικά του αγώνα ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ στο επιβλητικό και γνωστό στον κόσμο του ΠΑΟΚ Γιόχαν Κρόιφ Αρένα. Εδώ μας επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 στο Ολύμπερο 107,4. Πρόκριση ΠΑΟΚ Αγάπη στην κανονική διάρκεια 5-60. Πρόκριση ΠΑΟΚ στην παράταση 41 απόδοση. Πρόκριση ΠΑΟΚ στα πέναλτι 51. Καλά, παίξει ένα γκολ τώρα τίμιωση. Κιάσε τα 51 και 41 και δεν ξέρω και εγώ. Βάλε ένα γκολ. Γκολ 1,80. Μια χαρά. Βάλτο με συνδυασμό με over 2,5. Θα παίξω δύο στοιχήματα, πάω στην παράταση και πάω στα πέναλτι. Καλά, σου λέω, βάλει ένα γκολ over 2,5 και μια χαρά είσαι. Το κανάλι του Προέδρου δείχνει στιγμιότυπα από το παιχνίδι. Το φάουλ του Ζίγεκ βρίσκει μπάλα στο Γιαννούλη. Αλλάζει ελάχιστα πορεία, αλλά όσο χρειάζεται για να καταλήξει τα δίχτυα. Η παλιά του Πέλκα στον Ακπομ, άμεσο τελείωμα από τον Βρετανό, από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ωραίο και το ανέβασμα του Μπίσεσβαρ και η πάσα του, του Πέλκα και φυσικά το τελείωμα του, του Γιαννούλη πάσα, συγγνώμη, και η πάσα του και το τελείωμα του Ακπομ και το 2-1 από το φάουλ του Μπίσεσβαρ. Ο Μάτος δεν κατάλαβε τίποτα. Τους πήρε όλους παραμάζωμα. 2-1. Πραγματικά τους πήρε όλους παραμάζωμα. Θα μιλήσουμε σε δευτερόλεπτα με τον Σταύρο. Φοβερή κεφαλιά του Λεωμάτος. Εντάξει. Ψωμοτήρι για τον Βραζιλιάνο. Από τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού. Αυτή εδώ η φάση εσύ. Και η φάση που Ζαμπά. Με τον Ζαμπά την τρίπλα και το μεγάλη περιοχή και ο Πέλκας με το αριστερό. Δεν μπορούσε να βάλει φυσικά το δεξί εκεί. Και ήρθε η φάση του. 57 που νομίζω τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει φυσικά ο Βαρέλα με ένα διαφορετικό διώξιμο της μπάλας, μα διώχνει την μπάλα πάνω ακριβώς στο Χούντελαρ. Κακή ενέργεια από τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα έφυγε τόσο απογοητευμένος από το γήπεδο, με πραγματικά δεν σηκώνει ούτε το κεφάλι του, δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό που έγινε. Και μετά και αυτή η μεγάλη φάση, η φάση του Χούντελαρ από πάσα του Ταλιαφίκο στο 80 και μια απόκρουση του Πασχαλάκη στο τέλος. Και κάπως έτσι έμεινε το 2-2. Το οποίο αφήνει όμως ανοιχτό. Ανοιχτή την πρόκριση, το γράφουν και οι Ολλανδοί, ότι ο Άγιαξ δεν έχει ξεμπερδέψει με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ξέρει ο Άγιαξ και οι Ολλανδοί γενικότερα ότι θα βρει ο Άγιαξ απέναντι του μια ομάδα που έχει τα φόντα να σκοράρει σίγουρα ένα γκολ στο Άμστερνταμ και υπό προποθέσεις μπορεί να βάλει και δεύτερο. Αλλά ξαναλέμε αυτά που λέγαμε και πριν από το χθεσινό μάτς, όλα αυτά είναι θεωρία. Στο χορτάρι κρίνονται όλα. Εκεί θα μάθουμε αν ο ΠΑΟΚ γράψει μια τεράστια πρόκριση στα play-off του Champions League. Γρηγόρη Τατρίδη, αδερφό. Καλά τα πήγε, κούκλο. Η χαρά τη νοικοκυρά. Έλα να το σου δίνουν και το πλάνο. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι δεν έδιναν παίκτη στο Open. Δεν έδιναν παίκτη να μιλήσει. Θα το πληρώσουν. Δηλαδή του παρακαλούσαν. Ήταν ο Αλέξανδρος Ξενικάκης από το Open τόση ώρα το παιδί σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο επικοινωνία του Άγιαξ. Δεν έδιναν παίκτη. Απίστευτο. Λοιπόν, έχουμε τον Σταύρο. Θα το πληρώσουν αυτό οι Ολλανδοί. Καλησπέρα, Σταύρο. Στο κανάλι του Πρόεδρου. Έλα, Σταύρο. Γοργόνα, καλησπέρα. Βασιλάκη, καλή τον Τι γίνεται. Τι γίνεται, Σταύρο, πού σε βρίσκουμε. Σε εξωτερικές δουλειές. Εξωτερικές δουλειές. Έχουμε πει και τα καλά στη διαδικασία. Τι γίνεται. Countdown. Όλα καλά, Σταύρο. Όλα καλά, Περιμένουμε να μας γυρίσει λίγο η τύχη. Τι να μας γυρίσει, εντάξει, δηλαδή δεν πάω να χωνέψω εγώ. Δηλαδή, κάθε δεύτερο δεν πάω να χωνέψω με τίποτα. Ναι, κανένας. Εντάξει, δηλαδή το σκέφτομαι όλη την ώρα, έχω γίνει γραφικός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Νομίζω ότι, εντάξει, απλά το δεύτερο γκολ του Άγιαξ δίνει την ευκαιρία να πάνε για δύο αποτελέσματα αυτοί και για ένα εμείς. Κάτι πολύ σημαντικό σε νοκάουτ το να μετρήσεις. Αλλά
η ουσία είναι ότι τίποτα δεν τελείωσε. Σίγουρα θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα και τα πράγματα θα ήταν είχε απλά δύσκολα αλλά καθόδοτα, αν δεχόμασταν τρίτο. Γι' αυτό προφανώς και η ομάδα γύρισε πίσω και προσπάθησε να διασφαλίσει το 2-2. Το 2-2 το οποίο αφήνει περιθώριο στην ομάδα να πάει για την νίκη, να εκμεταλλευτεί τις όψεις αδυναμίες του Άγιαξ, τις οποίες ο Πάοκ με το παιχνίδι του τις ανέδειξε χθες. Για περίπου από το 20 μέχρι το 50, ο Πάοκ για μισή ώρα τώρα τούτο του αγώνα έλεγχε αυτό το παιχνίδι, έκανε αυτές τις ευκαιρίες, πέτυχε αυτό τα γκολ. Δεν είναι μικρό πράγμα απέναντι σε μια τέτοια ομάδα να έχεις τον έλεγχο για το ένα τρίτο της αναμέτρησης στο πρώτο επίσημο παιχνίδι σου. Εντάξει. Από εκεί και πέρα ο Άλιαξ θα μπορούσε να πετύχει τρίτο γκολ στη φάση του Χούντελα. Βέβαια. Ωστόσο εκεί σκεφτήκαμε τη χερή, αλλά πήγε πάνω στο Μασχαλάκι, βγήκε κόρτερ και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Εντάξει, ανοιχτοί λογαριασμοί. Εγώ νομίζω ότι ο Άλιαξ μεσοαμυντικά είναι μια ομάδα με πολλά προβλήματα. Το θέμα είναι το κατά πόσο θα είσαι εσύ πνευματικά έτοιμος για να εκμεταλλευτείς τις όποιες ευκαιρίες σου δοθούν. Ο πρώτος λόγος για τον Πάοκ βασικά είναι να πετύχει δύο γκολ. Ναι. Δεν είναι κάτι απίθανο. Έτσι όπως είναι ο Άγιαξ μεσοαμυντικά. Και εδώ έχουμε δύο ομάδες οι οποίες έχουν το εξής στατιστικό. Παίρνουν καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας. Και οι δύο. Ναι. Και ο Άγιαξ παίρνει καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας από και εντός. Και έχει και έχει την καλή την περσινή χρονιά. Αλλά έχει και την και τον αποκλεισμό με την τότε με τον τρόπο που ήρθε, όπως και να έχει, δημιουργεί κάποιες εικόνες. Βέβαια, πάντα. Εντάξει. Θα δούμε. Εγώ δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα σε σχέση με τον πρώτο παιχνίδι στο κομμάτι του ΠΑΟΚ, δηλαδή στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό λέγαμε και πριν, ότι όλα, δεν έχει επιλογές. Και δεν δείχνει κάποιος από τους απ' έξω να μπορείς. Μπορείς να δέσεις λίγο καλύτερα την άμυνά σου, αν βάλεις ξέρω εγώ έναν παίκτη πιο αθλητικό σε σχέση με τον πίσες, αλλά θα χάσεις με τα άλλα στοιχεία. Θες να τα χάσεις αυτά. Νομίζω δύσκολο ο Φερέιρα θα θέλει να τα χάσει. Και είναι το σημαντικό είναι ότι το πιστεύουν. Όλοι έχουν ένα μούδιασμα για το ότι δεχτήκαμε τέτοιο δεύτερο γκολ. Είναι άλλο να πήγαινε με το 2-1 ο ΠΑΟΚ και σε τρεις περιπτώσεις είχε το κύριο να κάνει το 3-1. Είναι άλλο να πάει τώρα με το 2-2. Είναι τεράστια διαφορά. Στο 2-1 θα ξέραμε ότι κυνηγάμε ένα γκολ. Ναι. Τώρα ξέρουμε ότι κυνηγάμε δύο. Και βέβαια να κρατήσει η άμυνα, εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Ο Άγιαξ έδειξε για ακόμη μια φορά πόσο καλή ομάδα είναι στο επιθετικό της κομμάτι. Είναι πιο έτοιμη από τον ΠΑΟΚ γιατί ήταν αυτό το επίσημο της παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο. Είναι μια ομάδα που σε σχέση με τα περσινά παιχνίδια που διέπρεψε τη θέση τα 9-10 ήταν τα ίδια. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι τα προτερήματα του Άγιαξ. Απλά χθες ο ΠΑΟΚ τον ανάγκασε να δείξει και τις αδυναμίες του. Αδυναμίες χτυπητές νομίζω. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα θέμα, καθαρά πλέον, το πράγμα ξαναδάτε πρώτον από τον Άλιαξ και τι απόδοση θα έχει στην Ρόδια και δεύτερον από τον ΠΑΟΚ το κατά πόσο θα είναι αποφασιστικός στα κρίσιμα σημεία του αγώνα του. Όπως και να το κάνουμε, φάνηκε ότι δεν είναι αχτύπητος. Από την άλλη βέβαια φάνηκε ότι στο κομμάτι το μεσοεπιθετικό ο τρόπος που αλλάζουν την μπάλα, η τεχνική τους, σεμινάριο, η τοποθέτησή τους, το συνδυαστικό τους ποδόσφαιρο και το πώς βρίσκονται γενικά είναι για σεμινάριο. Ναι. Δεν τίθεται θέμα. Απλά επειδή βλέπω κάτι καζογαλούμενους που χαίρονται που πάω, ξέρω εγώ, ήρθε 2-2 με τον Άγιαξ, να τους ενημερώσω ότι 5 θα τρώγανε. Η Άγιαξ πέρσι είχε τελική στο 0-2. Ναι. Εντάξει, ποιος θα θυμάται αυτά, Σταύρο? Ποιος θα θυμάται αυτά? Ποιος θα θυμάται αυτά? Ποιος θα θυμάται? Εντάξει. Κοίτα, σε μια χώρα συμπληρωματικών ο καθένας τα φέρνει τα πράγματα όπως το βολεύουν. Τέλος πάντων. Η δική μου λογική, Σταύρο, αυτό έλεγα νωρίτερα, είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει λιγότερες καθαρές ευκαιρίες σε σχέση με χθες. Άρα πρέπει η αποτελεσματικότητα και ο βαθμός συγκέντρωσης να είναι στο 109%. Δεν αποδείχνεται από κάπου αυτό, Στέργιο. Ο ΠΑΟΚ περισσότερες ευκαιρίες κάνει εκτός. Ο ΠΑΟΚ χθες έχει η φάση του Ζαμπά στην αρχή που δεν της πάει στον Μπέλκα να είναι σε άδειο τέρμα. Έχει τα δύο γκολ. Έχει, τη φάση έχει τις δύο ευκαιρίες μετά το 2-1 και την πλαγιοκόπηση του Ζαμπά που δεν βλέπει τον Μπέλκα στα 3 μέτρα να του δώσει την μπάλα σε άδειο τέρμα. Ναι. Μια συνεργασία δύο παικτών. Δηλαδή Ζαμπά και Μπέλκα μόνοι τους την υπήρξαν όλη την άμυνα
του Άγιαξ. Δεν χρειάστηκε τρίτο στη φάση. Εντάξει, θα μπορούσαν αυτοί οι δύο να σκοράρουν απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την εικόνα του Άγιαξ στην αμυντική αυτή. Θέλει λίγο περισσότερη σοβαρότητα. Εντάξει, το λάθος του Μαρέλα τώρα είναι μεγάλο. Το λάθος του Γιαννούλη δεν είναι λάθος του Γιαννούλη για μένα στο πρωτοβόλιο. Για μένα είναι λάθος της οδηγίας προφανώς που έχει ο Πασχαλάκης για το τείχος της συγκεκριμένης. Σωστά. Φάσεις, mm-hmm. γιατί η οδηγία υπάρχει, αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο η οδηγία ήταν αυτή. Εντάξει, όσοι είχε εκτέλεσει το φάουλ χωρίς στίχος, ουσιαστικά. Ναι. Ήταν για μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω δηλαδή πώς το είδαν εκεί. Αν είχε δέχτηκε το παίκτη, δεν υπήρχε περίπτωση να τυχεί στο φάουλ. Ούτε μία σε εκατομμύρια. Τέλος πάντων, αυτά τα λάθη δεν συγχωρούνται σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένα γεγονός. Λάθη τα οποία μπορείς να τα κάνεις στην Ελλάδα για να μην τρέχει κάθαμε εκεί. Δεν είναι. Ο Ζήκης έχει τώρα μιλάμε για να παίξουμε μαζί με τον Τάτης. Δεν έκαναν λάθος όμως δεν το παιχνίδι. Ο Ζήκης ήταν παντούρης ο Ζήκης, δηλαδή συνεχώς. Αυτό λέμε. Και από εκεί και πέρα δεν το πάω. Κατάφερε να εξωτερώσει αρκετούς παίχτες βέβαια. Αν έχει δηλαδή ο Πάο δεν απειλήθηκε καθόλου από τον Φαντεμπέκ. Δεν απειλήθηκε καθόλου από τον Άξονα του Μασλαούι και τον Πλήρ της Βιέννα. Δεν απειλήθηκε καθόλου από τα Φόρ, αν εξαιρέσουμε εκείνη την πλαγιοκόπηση του Χούντελαρ. Τώρα το γκολ που βάζει ο Χούντελαρ δεν είναι οργανωμένη προσπάθεια. Είναι ουσιαστικά αυτό γκολ. Πάω ουσιαστικά χθες έβαλε 4 γκολ και το παιχνίδι 2-2. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για το Πάο να κερδίσει, δεν το έκανε. Ψάχνει μια νίκη στο Άμστερνταμ Αρένα. Δεν είναι απίθανο, δεν είναι φαβορή ο Πάο να νίκη. Αλλά αποδείχθηκε χθες ότι τα αμυντικά κενά του Άγιαξ είναι εκμεταλλεύσιμα και μπορεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα στην εθνική μετάβαση, να κάνει ζημιά στους Ολλανδούς που έχουν ένα κέντρο άμυνας, έναν 19χρονο και έναν 29χρονο. Ναι. Καλοί παίκτες, αλλά με παραστάσεις όχι ιδιαίτερες. Και δεν είναι και top ποδοσφαιριστές. Και ο Μαρτίνεθ και ο Σούς δεν ήταν κάτι που συγκλονιστικό. Είναι η αλήθεια. Και ο Ταλιαφίκο, ο Ζαμπά ο σοβαρός και όχι αυτός που είδαμε χθες, που δικαιολογημένα το άκουσε ο Ψαβίδη. Εντάξει, ο σοβαρός Ζαμπά μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτός ο χθεσινός δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι η ανοριμότητα σε κάποιες φάσεις που πάει κόκκινο. Ναι. Δεν είναι να είσαι σε καλή ή κακή μέρα. Αυτό συμβαίνει στο ποδοσφαίρι. Είναι το πώς συμπεριφέρεσαι. Εντάξει. Είδαμε, ο Γιαννούλης ήταν άτυχος στη φάση του πρώτου γκολ. Δεν τον επηρέασε. Ήταν στους καλύτερους του πόδου. Ναι, ο Ισίτη ξεκίνησε τραγικά το παιχνίδι, 21-24 του ψαχνόταν να βρει που πατάει και που βρίσκεται. Μετά το ισορρόπησε. Έγινε ψιλολειτουργικός. Δεν έκανε και παπάδες, αλλά ήταν λειτουργικός. Όλα τα παιδιά του χρόνου θέλουν να κάνουν το σωστό. Εκεί που γίνεται το... Εκεί που δεν μπορείς να καταλάβεις ότι για να κερδίσεις παίκτες με ομάδες σαν τον Άγιαξ πρέπει να είσαι αν μη τι άλλο ομαδικός και σοβαρός, ήταν στην περίπτωση του Ζάμπα. Αλλά όταν φλωμώνουν τα παιδιά αυτά με βλακίες στο κεφάλι ότι είσαι για 20 εκατομμύρια μεταγραφή, είσαι το ένα ή το άλλο και νομίζουν ότι είναι πάνω από την ομάδα, θα φάει και τα πινελίκια από τον Ιβάν και στο τέλος θα έχουμε πώς για να σοβαρευτούν. Γιατί τα στοιχεία του Ζάμπα δεν τα έχει κανένας. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δούμε, ο Καντουρίνα είναι καλά. Έπαιξε με την πρόβλημα στη μέση, έπαιξε με ένα στιγμές. Έβγαλε 90 λεπτό, ήταν ο πιο καλός που χτυπάω για μένα. Αλλά το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ όπως τίποτε. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ χωρίς Μαουρίτσιο και Βέλμπι δεν έχει δικαιώσει. Και υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι όπως και να έχει πρέπει να είναι διαθέσιμοι για τον Αμπέλ Φερέιρα. Είναι αυτό που λέγαμε στάχος στον πρώτο μιζάρο με την αγάπη και το που είπες και εσύ, όλα δείχνουν ότι αν δεν έχουμε κάποιο πρόπτο θα πάω και θα πάει με τους ίδιους 11 νομίζω. Ούτε ο Αγκούστο έδειξε έτοιμος να πάρει φανέλα βασικού τουλάχιστον. Δεν είναι κάτι συμφωνιστικό. Ο Αγκούστο δεν είναι έτοιμος ακόμα και πρώτα να δημιουργήσουμε. Αυτό τα λέμε με την προετοιμασία παιδιά. Τώρα ξέχωρα αν έχει ένα πολύ καλό στοιχείο όπως είναι το σούτ εκτός περιοχής, το οποίο τέλος πάντων μπορεί να συγκλειστά παιχνίδια με χαμηλότερες δυναμικές αντιπάλους να δώσει τύση. Αλλά όταν πέσεις απέναντι στον Άγιαξ πρέπει να έχεις μια υποδομή ποδοσφαιρική πολύ διαφορετική από οτιδήποτε άλλο. Ναι. Στο μυαλό μου, Σταύρο, υπάρχει και το ενδεχόμενο της παράτασης. Δεν ξέρω αν είμαι σωστός ή όχι.
Άλλο καλά τώρα, εσύ τώρα το χάρεις. Το 2-2. Εγώ είπα μακριά. Εδώ μου στέλνει ο Ερίκος μια φωτογραφία στο Σάτμος, ότι είναι offside το γκολ. Ναι. Και το ανέβαινε για κάποιο Ολλανδί χθες. Η φάση του γκολ στο γκολ του Άγιαξ. Στο στημένο. Έχω να φέρνει το offside. Το 0-1 του Άγιαξ. Ναι. Είναι μπροστά ο Φέλτμαν. Ναι, αν βλέπω καλά. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει VAR σε αυτό το γύρο του Champions League. Αν υπήρχε και αν ο διαιτητής είχε διάθεση να πάει ή τον καλούσαν από το στούντιο του VAR να πάει, μπορεί να έχει αποφύγει ο ΠΑΟΚ το 0-1. Αλλά δεν έγινε. Αλήθεια είναι αυτό. Δύσκολη φάση βέβαια. Ναι. Μην τα δαιμονοποιούμε όλα. Μιλάμε τώρα για ένα κεφάλι μπροστά. Ναι, εντάξει, όλο το έχουμε παγωμένο. Φωτογραφία το βλέπουμε ξεκάθαρα προφανώς. Ναι. Αλλιώς είναι. Είναι από τα λάθη τα οποία γίνονται. Όπως λάθη έκανε και ο Σλοβαίνος Σταύρο, αλλά δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, λέγαμε πριν. Στο δεύτερο μήχο να κάνει λάθη, το δεύτερο μήχο λέει, το δεύτερο μήχο ξέρω σε όλα τα σπόρια. Άλλαξε μπρος στην προσοχή σε σχέση με το πρώτο. Αλλά δεν είναι κακή κάτι, για να ξέρεις με αυτή τη φάση του πρώτου γκολ, δεν είναι μικρή. Εντάξει, ο Σλοβαίνος γενικά ήταν καλός. Δηλαδή τον έπαιρνα και στο Άμστερνταμ Αρένα. Ναι. Αυτόν τον πρώτο χρόνο σβηστά. Εντάξει, στο πρώτο μέρος χάρισε μια κίτρινη κάρτα στο Ζίγκεκ. Okay, και στο δεύτερο έκανε τουλάχιστον 4-5 λάθη. Μεγαλύτερο. Ποιος έβαγε τη σκαριά στο γόνατο, ο Ακπομ ήταν ο Ακπομ. Ο Ακπομ. Που είναι, είναι στο δεύτερο. Είναι. Που είναι στο μισό μέτρο. Στο μισό μέτρο είναι ακριβώς από πίσω από τη φάση. Ναι, όχι, εντάξει, είπαμε ότι το αποτέλεσμα δεν το διαμόρφωσε ο Σλοβαίνος, ούτε βοηθεί. Που η βοηθή ήταν μια χαρά. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Και νομίζω και στο διάστημα που ο ΠΑΟΚ έριξε τον Άγιαξ στα σκηνιά, του έδωσε μια-δυο ανάσεις ο Σλοβαίνος. Αλλά οκ, okay, μέχρι εκεί, όχι κάτι παραπάνω. Για να σταθούμε περισσότερο. Ναι. Εντάξει, Σταύρο. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η εικόνα των εντυπωσιακών αγώνα. Για μένα δεν κυρίως τίποτα. Εννοείται πως όχι. Θεωρώ ότι υπάρχουν πιθανότητες και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έδειξε κάποιες αδυναμίες του Άγιαξ, θα σας εκμεταλλευτεί και εκεί που πρέπει. Στην Ολλανδία και την ευκαιρία του να περάσει στην επόμενη φάση. Και εννοείται ότι μετά θα πάμε στο Κάραμπαχ. Ναι. Θα πάμε στο Κάραμπαχ και θα ζήσουμε ξανά τις στιγμές κλοπής των πιτόγυρων. Έχεις δει που έχει ανεβάσει ο Χρύσανθος μία φωτογραφία με το νεράκι στην Νορβηγία που κάνει 4,5 ευρώ. Πού στην? Στην Νορβηγία δεν παίζουν αυτοί. Με τη Μόλτε. 4,5 ευρώ. Τα ξέρουμε αυτά, αγαπητοί, εδώ και χρόνια. Ήταν έξαλλος. Εδώ και χρόνια τα ξέρουμε. Παιδιά, δεν τον ενημερώσατε. Δεν τον ενημερώσατε και σοκαρίστηκε. Ανέβασε την απόδειξη φωτογραφία. Στην Ολλανδία, στην Νορβηγία, το μόνο που μπορέσαμε να αγοράσουμε κάποτε ήταν μία γκάντ ζακέτα. Ναι. Ωραία, μια γκάντ ζακέτα η οποία, τι να πω τώρα, επειδή είναι από εκεί η εταιρεία, εντάξει, επειδή είναι από εκεί είναι σχετικά πιο φθηνά, σχετικά όμως, μην φανταστείτε κάτι το συγκλονιστικό, Χάθηκε, αυτό ήταν. Το πήγαινε γύρω-γύρω, ήταν έτοιμος να χαθεί, δηλαδή το πάλευε να μην χαθεί, χάθηκε. Τι κάνουμε, ξανακαλούμε, όχι. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε αγάπη μισή δύο χρόνια. Ρε, εσύ δεν το είπατε όμως του Χρύσανθου και σοκαρίστηκε. Δεν μας ρώτησε. Ανέβασε όλη την απόδειξη. Και έκανε και τη μετατροπή ότι βγαίνει όταν τόσο. Με ρώτησε, πριν ανέβουν Ολλανδία, θυμάσαι που τον είπα 5-6 πράγματα. Ναι. Εκεί με ρώτησε, το απάντησα. Για την Νορβηγία δεν ρώτησε εμένα ή το Σταύρο. Τέλος πάντων, είναι θετικό ότι φτάσανε. Γιατί είχαν μεγάλο ταξίδι κι αυτοί. Από ό,τι καταλάβαμε όλοι, το τσάρτερ δεν βγήκε αυτό το πλάνο με τα τσάρτερ, γιατί θα ήταν και πολλά. Δεν βγήκε. Τελικά έγινε κανονικό ταξίδι. Μεγάλο ταξίδι. Μόνο τρένο δεν πήρανε.
Όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να πήρασε κάποια φάση και με το είπα, δεν ξέρω. Να χρειάστηκε σε κάτι. Αλλά έφτασαν. Έτσι. Οι απεσταλμένοι. Φαντάζομαι και η ομάδα. Όλη η ομάδα, Λεστέρ, ή έμεινε κανείς πίσω. Δεν ξέρω κάτι. Κάτι μικροπροβλήματα. Κάτι φτάνει στα αυτιά μου, δεν πήγε όλη η ομάδα. Ναι, κάτι. Θα το τσεκάρουμε. Λες να πάνε πάλι σε δόσεις. Πάει ένα Σάββατο το πρωί. Ναι. Ε. Πολεμάτων. Γιατί κάτι προβλήματα. Αυτοί οι παλιευρωπαίοι. Ή είναι Ράδιο Αρβίλα. Δεν ισχύει. Όλα Ράδιο Αρβίλα είναι. Τίποτα. Μας τρώνε. Χθες που διάβαζα ότι υπάρχει πρόβλημα με το χορτάρι γιατί δεν έχει ποτιστεί εδώ και 9 μέρες που δεν έχει ρεύμα και λίδης. Εντάξει, μην τα παίρνετε αυτά τις μητέτες. Όχι ρε, Ράδιο Αρβίλα είναι. Κακίες είναι αυτά. Κακίες είναι, ρε. Τρελώσε. Κακίες είναι αυτά. Δεν μας κόψανε και το νερό. Μπορούμε να πάρουμε ένα λάστιχο και να βρέξουμε το χορτάρι. Κοιτάς μόνο εμείς θέλουμε έτσι να το έχουμε το χορτάρι. Τι υπάρχει θέμα. Τώρα μια που λέμε για χορτάρι. Πολύ καλό αγωνιστικό χώρο χθε. Πολύ καλό. Αγάπη, αν ρίχνει. Πάρα πολύ καλό. Μου έχει ρεύμα. Αν έχει ρεύμα, βασικό. Γίνεται δουλειά. Γιατί χωρί ρεύμα δεν βγαίνει το μπέκ από κάτω. Ναι. Αυτά δουλεύουν με ρεύμα. Υπάρχει μια δυσκολία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και χειροκίνητη λειτουργία. Δηλαδή να πηγαίνει να βγάζει ο μάστορα το μπέκ με το χέρι. Αλλά είναι πω δεν έχει τα χιόνια που πάνε με τσουγκράνε. Δεν υπάρχει το μηχάνημα, πάνε με φτιαράκια τέτοια. Και αν έχει ρεύμα και αν ρίχνει χιλιάδε ευρώ για τη συντήρηση. Ναι, πολύ καλή. Ακόμα και μια δύσκολη για την εποχή. Στην Ελλάδα υπάρχει υγρασία, υπάρχει αυτή η ζέστη. Γιατί δεν είναι το πιο εύκολο να διατηρήσει ένα χλωοτάπητα στην κατάσταση αυτή. Έχουμε ζήσει κι άλλα εικόνες, πρόσφατες κιόλα στην Τούμπα, ναι, που υπήρχε δηλαδή, ένα θέμα. Αν δεις και παλιότερα μάτς του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, για παράδειγμα, ναι. Το χορτάρι είναι κίτρινο. Μετά δεν ήταν που είχε ένα πρόβλημα σε κάποια φάση η Τούμπα με ένα μύκητα κάτι. Είναι αυτοί οι μύκητες. Κάποιοι μας στέλνουν για να μας κάνουν ζημιά. Τι ήταν εκείνο. Άλλο και εκείνο, τέλος πάντων. Αλλά επειδή έχουμε ρεύμα εμείς. Έχει ρεύμα και γίνονται όλα. Έχει ρεύμα και η ομάδα, η αποστολή σου πηγαίνει όλοι μαζί όπου είναι να πάει. Δεν μένει κανένα δύο πίσω και μετά πηγαίνουν άλλη μέρα. Ή μπορεί να μην πάνε καθόλου. Δεν υπάρχουν στον ΠΑΟΚ παιδιά και από παιδιά. Να πάνε μισή εδώ. Γιατί ποιοι θα πάνε πρώτοι, ποιοι θα πάνε δεύτεροι. Εντάξει, μπορεί να, το... να είναι γούρι. Μπορεί να είναι γούρι. Στην Κύπρο πήγα σε δύο δόσεις. Αυτά λοιπόν. Και τώρα έχουν μείνει κάποιοι πίσω. Πώ μα κάνουν κάποια πράγματα εντύπωση. Και δεν λέω, μην πιστεύετε ότι διαβάζετε. Και ξυστή. Είναι ότι κάποια πράγματα δεν βγαίνουν. Ναι. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, σε αντίστοιχη περίπτωση θα το συζητούσε όλη η πόλη. Αλλά εντάξει, οκ. Δεν βαριέσαι. Ναι. Καλά να είμαστε. Να τα λέμε. Θα πάμε και στο διάλειμμα σιγά-σιγά. Ναι. Παρέα μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχουν πολλά καταστήματα και. Πολλά καταστήματα λέω. Υπάρχουν τα νέα γραφεία της Αναδομό, τα οποία είναι. Στον Φίνικα Θήξη της Θάσης 171 στον πρώτο όροφο. Κοντά σε. Πώς θα σου το πω. Γνωστή αλυσίδα. Εστίαζε να πω. Στα McDonald's. Μην το λες εσύ τέτοια. Μην κάνεις τέτοια διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι. Κάνει. Τα ξέρουν αγάπη μέχρι και στο Τιμπουκτού. Ναι, σωστό. Και περιμένουν εμάς να κάνουμε διαφήμιση. Η στοίχημα είναι μαζί μας. Χθες δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Εντάξει. Υπάρχουν άλλα 5 παιχνίδια σήμερα και αύριο Europa League. Οπότε οι επιλογές είναι πολλές. Εσύ πάλι κοιτάς ΠΑΟΚ τώρα. ΠΑΟΚ έχει. Ναι, έχει. Ήδη 200 στοιχήματα, η στοίχημα. Μην πας εκεί που λέγεις πριν. Θα πούνε τις επόμενες μέρες και τα στοιχήματα των παιχτών. Μακάρι και να αποκριθεί ο ΠΑΟΚ. Είχε ένα καλό χθες, ρε εσύ. Εκείνο το assist Πέλκα και γκολ Βαρέλα ήταν πολύ καλό. Αλλά δεν βγήκε. Δεν πειράζει. Τι να γίνει. Λοιπόν, η στοίχημα είναι παρέα μαζί μας, λοιπόν, με πολλές επιλογές. Σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα οι καλύτερες αποδόσεις της αγοράς από τη Στοίχημαν. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Για να επιστρέψουμε, να συνεχίσουμε λίγο να δούμε τι υπάρχει γύρω-γύρω στο ΠΑΟΚ Άγιαξ και να δούμε και την υπόλοιπη ειδησιογραφία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107,4. Ένας φίλος στέλνει μήνυμα για το Σταύρο και τη χθεσινή περιγραφή. Εγώ στην Ισπανία δεν το είδα στην τηλεόραση και άκουγα το Σταύρο στο ραδιόφωνο. Δεν καταλάβαινε η γυναίκα μου πότε παθαίνω έμφραγμα με το τηλέφωνο στο χέρι. Ήταν τον Σταύρο θα μας στείλει αδιάβαστο στο νου του, το νου του. Πείτε του, υπάρχουν και νευρικοί άνθρωποι στο παραπέτειο έμφραγμα. Φίλε, επειδή κάθομαι δίπλα του και ακούω όλη τη μετάδοσή του, σε καταλαβαίνω. Πραγματικά. Σε καταλαβαίνω 100%. Έχει αυτές τις εκρήξεις, δηλαδή. Καλά, το κορυφαίο σε κάποια φάση ήταν ο Εσίτη, στο κέντρο, κόβει. Κόβει Βαρέλα. Και πάει μπάλα στο Βαρέλα. Ο Εσίτη τα πριν, ο Βαρέλα είναι τώρα. Εντάξει, λέω τουλάχιστον το κατάλαβες. Μπράβο, Σταύρο. Μπράβο. Εντάξει, το καλό ήταν ότι τζίτσε τις παρατήσεις μας, τη δική μου και τη δική σου. Όχι εμένα, τον Καπράλο.
Με τον Καπράλο το είχε. Γιατί το έκανε νοήμα το Καπράλο ότι δεν και δεν καταλάβαινε. Ο Καπράλο ναι. Το έκανε έτσι. Του έκανε το χέρι, ότι δεν έγινε αλλαγή. Και ο Στάλο δεν το κατάλαβε. Σε κάποια φάση ρωτάει και εμένα στον αέρα, ποια ήταν αλλαγή. Και του κουνάω τα χέρια ότι δεν. Και εκεί πάνω είπε ότι αν πιάνει η δουλειά σα, παρατηθείτε. Δηλαδή που δεν ξέραμε ποια αλλαγή θα κάνει ενώ μετά, ενώ δεν έγινε αλλαγή. Συμβαίνουν αυτά στι ζωντανέ περιγραφέ. Ωραία, δεν το πούμε αυτό. Και όταν είσαι στην ένταση του αγώνα. Όχι, παιδιά, εντάξει, είναι μια περιγραφή διαφορετική. Μα ξέρετε, βλέπω εγώ ότι υπάρχει παίκτη του Άγιαξ στην πλάγια γραμμή. Ναι. Μαζί με τον. Ποιο ήταν, ο Αγκούστο, νομίζω. Πρέπει να γίνει μόνο του Αγκούστο η αλλαγή. Και έγινε μόνο του Αγκούστο. Και δεν έγινε αλλαγή του Άγιαξ. Γι' αυτό μπερδεύτηκε. Και πού να ξέρω εγώ ποια αλλαγή είναι που δεν έγινε, δηλαδή. Γι' αυτό μπερδεύτηκε, ρε. Περίμενε να γίνει. Ναι. Και δεν έγινε τελικά σε εκείνη τη φάση. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό. Okay. Νομίζω ότι τα κομμάτια του αγώνα τα καλύψαμε. Είπαμε έτσι πώς το είδε ο καθένας χθες. Όλα αυτά τα κομμάτια. Από την άλλη, υπάρχει το θέμα του Πέδρο Ενρίκε. Λέγαμε χθες ότι μάλλον οδεύει προς ανανέωση με τον ΠΑΟΚ και δανεισμό στην Gaziantep. Αλλά τελικά χθες το απόγευμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο η Kayserispor και μάλιστα η Kayserispor μιλάει με τον ΠΑΟΚ για αγορά του παίκτη, κάτι που προφανώς εξυπηρετεί πολύ περισσότερο και τον ίδιο και τον ΠΑΟΚ ενδεχομένως. Το λέγαμε και χθες, ναι, είναι η καλύτερη λύση για τους δύο. Δεν νομίζω να εξυπηρετεί τίποτα το να ανανεώσει ο Ερίκε να πάει στην Τουρκία, ναι. Στην Gaziantep. Και να ξαναγυρίσει το καλοκαίρι, να πάρει μέρος στην προετοιμασία, να κάποια στιγμή εντάξει. Βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα. Επειδή χθες κάποια φάση δόθηκε σαν σίγουρο, δεν είναι τελειωμένο. Ακόμα υπάρχουν κουβέντες και του ΠΑΟΚ με την Kayserispor και του Ενρίκε με τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος χθες ήταν στην Τούμπα κανονικά και φεύγοντας είπε ότι θέλει να γίνουν ακόμα κάποιες κουβέντες με τον ΠΑΟΚ και μετά να τοποθετηθεί και αυτό από πλευρά του. Απόλυτα λογικό. Mm-hmm. Δεν έχει τελειώσει. Αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο. Εντάξει, ο Ενρίκε, το λέγαμε και χθες, ότι έχει καταλάβει ότι πρέπει να πάρθει πλέον μια οριστική απόφαση. Το θέλει περισσότερο από όλους, νομίζω, και από τον ΠΑΟΚ περισσότερο ο Βραζιλιάνος. Η Kayserispor εμφανίστηκε χθες. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν εξελίξεις, γιατί είναι αρκετά προχωρημένες οι επαφές. Φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει, προς αγορά από την Kayserispor, με τον ΠΑΟΚ προφανώς να βάζει και ένα ποσό στα ταμεία του. Ναι, το πιο ποσό είναι αυτό θα δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Ο Άρτα ήταν χθες, τον είδες? Όχι. Εγώ δεν τον είδα. Τον είδες? Όχι. Δεν ήταν μάλλον. Ναι. Α, κάπου θα ήταν. Θα το βλέπω μια φανέλα ΠΑΟΚ. Έχεις αγωνία για τον Άρτα? Ναι, αφού κυκλοφορεί. Το πετυχαίνει πάλι όλοι. Έχω μηνύματα κάθε μέρα από φίλους μου. Μου λένε πέτυχα τον Άρτα στην Πιτροπόλη, πέτυχα τον Άρτα στη Σμισκή, πέτυχα τον Άρτα στην Παραλιακή, στο Μακεδονία Παλάς. Κυκλοφορεί το παιδί. Ναι. Δεν ήταν χθες όμως. Μάλλον, δεν τον είδαμε. Σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την Τούμπα και την αδυναμία του ΠΑΟΚ να πάρει μεγάλες νίκες σε μεγάλα παιχνίδια, έχει στείλει μήνυμα ο φίλος ο 690 και λέει πέρσι με Βασιλεία και Σπαρτάκ δεν είχαμε μεγάλες νίκες μέσα στην Τούμπα. Σωστό εν μέρη. Αλλά γενικότερα ο κανόνας δεν αλλάζει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι γεγονός. Το αναλύαμε και χθες ή προχθές, να μην λέμε πάλι τα ίδια, ότι έχει μια δυναμία να εκμεταλλευτεί την Τούμπα. Εντάξει. Υπάρχουν ισοπαλίες με τον Άγιαξ, υπάρχει ήττα από τη Σάλκε με 3-2 τον Αύγουστο του 2013 και στο Europa League ισχύει πάνω κάτω το ίδιο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αντλήσει τη δύναμη από την Τούμπα που του δίνεται και να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Δηλαδή, να πάμε και λίγο παλαιότερα. Υπάρχει η ήττα από τη Φιωρεντίνα με 0-1. Ανεξάρτητα αν ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σώσει την παρτίδα μέσα στην Φλωρεντία και να περάσει. Γενικότερα υπάρχει ισοπαλία με την όλα αυτά σε φάση των ομίλων, εντάξει, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-1 τη σεζόν 15-16. Υπάρχει ισοπαλία με την Κράσνονταρ. Υπάρχει ισοπαλία, είπαμε, με τη Φιωρεντίνα. Υπάρχει η ήττα από τη Σάλκε με 0-3. Όχι, συγγνώμη, 1-1. Γενικότερα, πάντως, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βελτιώσει και την αποτελεσματικότητά του στην Τούμπα. Γενικά μιλάω, εντάξει, όταν έχεις απέναντι στον Άγιαξ, το αποτέλεσμα
που μας αφήνει πολύ πολύ μεγάλη πικρία σε όλους και στην ομάδα πρώτα απ' όλα και στους ποδοσφαιριστές. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερο, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο, αλλά αυτή η ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει ακόμα και πράγματα που φαίνονται αδύνατο να συμβούν. Άγιαξ που παίζει Σαββατοκύριακο. Ο Άγιαξ που παίζει Σαββατοκύριακο. Νομίζω έχει εύκολο παιχνίδι. Το Σάββατο παίζει με την Έμεν στο Johan Cruyff Arena. 9 παρατέταρτο. Εύκολο παιχνίδι. Η Έμεν έχασε στην πρεμιέρα από την Groningen 1-0 στην έδρα της. Γενικότερα μια ομάδα που είναι τα φαβορή για τον υποβιβασμό. Δεν νομίζω ο Άγιαξ να συναντήσει κανένα πρόβλημα. Ενδεχομένως και να ξεκουράσει κάποιους παίκτες ο De Hag εν όψη της ρεβάνς. Ναι, ενδεχομένως, ναι. Ή να χρησιμοποιήσει το μάτς για να πάρουν ρυθμό κάποιοι παίκτες όπως ο Νέρες. Ναι. Που χθες έπαιξε λίγο. Για το Van de Beek, υπήρχαν χθες πάρα πολλά δημοσιεύματα το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ισπανία που ανησυχούσαν οι Ισπανοί για το αν θα παίξει με τον ΠΑΟΚ και αν θα κινδυνεύσει με κάποιο τραυματισμό που μπορεί να χαλάσει την μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ανησυχούσαν. Να δίνανε κάτι παραπάνω. Ναι, ρε, πάλι αυτό σκεφτόμουν. Όλα δικά τους. Άντε. Εγώ μαζί σου. Να μην τραυματιστεί ο παίκτης, γιατί είναι πριν τα επίσημα παιχνίδια. Μας έχουν ζαλίσει και αυτό. Προχώρα τη μεταγραφή. Μας έχουν ζαλίσει, δεν ασχολούμαι καν. Εντάξει, όχι, χθες ο Van de Beek όντως ήταν λίγο κάπως. Ίσως και επηρεασμένος και από αυτό δεν ξέρω. Δεν φάνηκε. Θα περάσει ο ΠΑΟ και θα είναι όλοι στον Άγιαξ κομπλέ. Για το μεταξύ, όλοι στην Τούμπα του έλεγαν καλή επιτυχία στη Ρεάλ, φεύγοντας η αποστολή του Άγιαξ. Φωτογραφίες από εδώ από εκεί. Χαμογελούσε σε ένα συνεσταλμένο παιδί. Λες τώρα, άστο ρε αγόρι μου, μην παίξεις δεύτερο παιχνίδι, δεν χρειάζεται. Ένας λιγότερος. Από την άλλη μου, Στέργιο, σκεφτόμουν αυτό που έλεγες, ότι όταν έβγες στον αντίπαλο να πάθει κάτι, σου γυρνάει εσένα, που λέγαμε με τραυματισμούς, που έλεγα εγώ, και σκέφτηκα ότι και η τύχη παίζει και σε αυτό το κομμάτι ρόλο. Οπότε όχι, παιδιά, να είναι όλοι καλά. Εμείς ευχόμαστε στον Άγιαξ υγεία. Τίποτα. Ο ΠΑΟΚ θα περάσει στον Άγιαξ που ήταν ο Άγιαξ κομπλέ. Υγεία ο Άγιαξ μέχρι την επόμενη Τρίτη, να μην πάθει κανένας τίποτα. Όλοι να είναι καλά. Και να παιχτεί το παιχνίδι στα ίσα. Και η πρόκληση. Ο ΑΚΠΟΜ δηλώνει περήφανος για την ομάδα μου. Το όνειρο είναι ακόμα ζωντανό. Και είμαστε συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι στο Άμστερνταμ. Μακάρι και εκεί να σκοράρει ο Βρετανό-Νιγηριανός. Ο ΠΑΟΚ αυτό που λέει στην Μπουντεσλίγκα έχει πει ψέματα για το όνομα και την ηλικία του. Σοκ. Πέφτουν από τα σύννεφα. Τι είπε δηλαδή? Λοιπόν, η Bild αναφέρει. Αυτή η Bild πια. Ότι ο Μπακερί Γιάτα του Αμβούργου, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Καταγωγή από την Γκάμπια. Ναι. Ο οποίος έφτασε στο Αμβούργο το 2015 ως πρόσφυγας από την Γκάμπια. Ναι. Ονομάζεται στην πραγματικότητα Μπακάρι Νταφέ και όχι, πώς τον είπαμε, Μπακερί Γιάτα. Ναι. Είναι μεγαλύτερος από ό,τι έχει δηλώσει. Υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο παίκτης έχει αγωνιστεί σε ομάδες της πατρίδας του στην Ιγυρία και στη Σενεγάλη το 2014. Ήταν διεθνής με την ΚΑΠΑ 20 της Γκάμπια. Άρα αν είσαι το 2014 κάτω των 20, το 2019 δεν μπορεί να είσαι αγάπη 21. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Ειλικρινά. Ναι. Βέβαια, όπως αναφέρει η Bild, ο λόγος για την ψευδή αυτή δήλωση ίσως αφορά ένα γερμανικό νόμο που αφορά αυτούς που αιτούνται άσυλο. Όταν ο παίκτης πήγε στη Γερμανία το 2015 από την Ιταλία, είπε ότι ήταν 17 χρονών, ώστε να μπορέσει να πάρει πιο εύκολα άσυλο και άδεια παραμονή στη Γερμανία. Το Αμβούργο, βέβαια, υπερασπίζει τον ποδοσφαιριστή, λέγοντας ότι δεν ισχύουν όλα. Έχει στην κατοχή του και το διαβατήριο και την άδεια παραμονή που λένε ότι δεν είναι ψέματα. Εντάξει, συμβαίνουν με τους Αφρικανούς, το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Δεν θυμάσαι μια φωτογραφία πριν από κανένα τρίμηνο, ένας 15χρονος που ήταν 2-10. Ναι. Και ήταν ένα παιδάκι δίπλα του 1,45. Ήταν ολόκληρο τέρας αυτό. Ήταν 17 χρονών. Εντάξει, οκ. Συμβαίνουν αυτά. Το έχουμε δείξει, λέω, και με ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Που αν τα βάλεις κάτω τα μαθηματικά, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Πιο παλιά. Μη σου πω και ψηλό τώρα. Έχω στο μυαλό μου μια-δύο περιπτώσεις. Λοιπόν. Εγώ ξέρω ποια περίπτωση λες. Ναι, ας τα αφήσουμε και αυτό, εντάξει, οκ. Πού να βγάλεις τώρα άκρη αγάπη με το ληξιαρχείο της Γκάμπια. Όχι, άστο. Δεν μπλέκεις. Από εκεί και είναι πρόσφυγας. Δεν μπλέκεις.
Εντάξει. Κανονικά. Πόσο είσαι αγόρι μου, 21-21. Δεν βαριέσαι. Δεν πλέγεις. Μπάλα να παίζεις. Μπάλα να παίζεις. Καλώς να είσαι. Και να μου κάνεις δουλειά. Όρεξη για δουλειά να υπάρχει, Στέργιο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει όρεξη για δουλειά. Όρεξη για δουλειά νούμερο... και προσόντα γενικότερα. Ναι. Να υπάρχουν. Πολύ σωστά. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα αναλύνονται. Είναι ένα θέμα τα εισιτήρια του επαναληπτικού. Ναι, πρέπει να ξεκινήσει. Δεν θα έχει μείνει ούτε μισό. Να το δούμε αυτό. Υπάρχει πολλοί κόσμος, ειδικά σε Γερμανία και Ολλανδία, που δίνει μάχη για ένα εισιτήριο. Δεν θα βολευτούν παιδιά όλοι. Είναι δεδομένο. Καλά, εντάξει, η παρουσία των Ολλανδών χθες απογοητευτική. Ναι. 100-120 νοματέοι. Πήγαν και στην αρχή κάτι έγινε με τους αστυνομικούς, το πρόσεξε αυτό. Όχι. Πριν τη σέντρα. Mm-hmm. Υπήρξε μια μικρότητα, εκεί μπήκε άλλη μια δημιουργία, νομίζω χαμηλά κάτω στην 8. Ηρέμησαν μετά. Εγώ απλά είδα ότι απλώθηκαν αυτοί. Είναι πραγματικά είναι πολύ κρίμα αυτό το πράγμα. Μετά, το λέγαμε και χθες. Με τα συγκεκριμένα εισιτήρια, γιατί είναι πολύ λίγα και ουσιαστικά χάνει μια ολόκληρη θύρα. Στηρίσανε 2.000 εισιτήρια από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Να μην πεις έτσι πρέπει να γίνει, έτσι είναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αλλά λέμε ότι είναι. Κοίταξε, είναι αυτό που μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν το έχει ψάξει ο ΠΑΟΚ, αν γίνεται, αν είναι εφικτό, να διαμορφωθεί κάποιος ειδικός χώρος στη γωνία και τη θύρας 8. Σε πολλά γήπεδα έχουμε δει κάτι μυστήριους χώρους. Ναι, όπως είναι στην Κερκίδα, όπως κάτι κλουβιά, ναι. Για περιπτώσεις που θέλει ο φιλοξενούμενος να έχει 100 παδούς. Πάνω στο Θεό, που δεν βλέπεις τίποτα. Βάλτους ψηλά, ξέρω. Εντάξει, αν δεν έχεις και διπλό διάζωμα, δεν μπορείς να τους βάλεις πάνω στο Θεό. Έχουμε στο μυαλό μας κάτι γήπεδα που έχουν ένα χώρο. Πήγαινε, δες, αν ναι, μπορέσεις ναι. να δεις. Αλλά νομίζω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει ένας χώρος. Στην άκρη της θύρας 8 διαμορφωμένος, ώστε να μην κλείνει όλη. Θα έχουν επαφή, εσύ. Θα είναι πολύ κοντά. Μετά θα έχουν επαφή με την κεντρική θύρα. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Δεν νομίζω. Πραγματικά είναι, ξαναλέω, κρίμα. Να πω και μια αγαπημένη λέξη της αγάπης. Να στερούνται την παρουσία στην Τούμπα 2.000 τουλάχιστον φίλοι του ΠΑΟΚ και 100-150 Ολλανδούς. Φιλήσυχοι ήταν οι περισσότεροι, ήταν άνω του 40-45. Είχε και μεγάλους ηλικία, 55-60, εκδρομούλα. Λίγα άτομα. Όπως είπε και ο συνάδελφος χθες, ο Ολλανδός, μάλλον το ταξίδι ήταν δύσκολο. Ναι. Οι Ολλανδοί δεν είχαν να τα δώσουν για να έρθουν στην Ελλάδα. Όχι, μια χαρά τα έχουν οι Ολλανδοί. 6 Αυγούστου. Μια χαρά τα έχουν οι Ολλανδοί. Οι μισοί Ολλανδοί κάνουν διακοπές στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι. Και όχι διακοπές κάμπινγκ. Και αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα. Μάλλον δεν ήρθαν μόνο για το παιχνίδι, δηλαδή περισσότερο. Όχι, όχι. Η μισή τουλάχιστον. Εκδρομή το είδανε. Η μισή μπορεί να ήταν στη Χαλκιδική ή στις Κυκλάδες και δύο εβδομάδες, ξέρω εγώ. Και υπήρχαν και 50, ας πούμε, οπαδοί του Άγιαξ που όντως ήρθαν στην Ολλανδία για το παιχνίδι. Όχι, ήταν πολύ. Δεν θα έχει καμία σχέση η κερκίδα του ΠΑΟΚ στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα σχέση με την παρουσία των οπαδών του Άγιαξ στην Τούμπα. Καλά, νομίζω αυτό. Θυμίζω 2% τα εισιτήρια. Εννοείται πως θα γίνουν ανάρπαστα. Λογικά θα ψαχτούν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ στη χειρότερη να βρουν και εισιτήρια σε άλλες θύρες, φαντάζομαι. Αλλά γενικότερα για ένα τέτοιο παιχνίδι και με την τρέλα του κόσμου να είναι για ακόμη μια φορά στο Άμστερνταμ, νομίζω ότι θα ικανοποιήσει τη ζήτηση αγάπη ένας αριθμός της τάξης των 6.000 εισιτήριων. Μπορεί να ακούγεται το νούμερο μεγάλο, αλλά μόνο τους φίλους του ΠΑΟΚ που είναι στη Γερμανία να βάλουμε, το νούμερο αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί. Πόσο μάλλον τώρα που εκατοντάδες θα μεταβούν από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα γενικότερα, βάλε Γερμανία, βάλε Ολλανδία, βάλε Βέλγιο, παραδοσιακά και την Αγγλία είναι πολλοί κόσμος. Γενικότερα θα είναι κατάμεστο το κομμάτι του γηπέδου του Άγιαξ που θα έχει φίλους του ΠΑΟΚ. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν, θα στείλει ο κόσμος ενέργεια, πάντα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Οι κερκίδες είναι πιο συμπαγείς. Και μακάρι να τα καταφέρει και η ομάδα. Τώρα στα χθεσινά δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Σας είπα και για την ήττα του ΑΠΟΕΛ. Λίγο πολύ από ό,τι κατάλαβα σάββας το θεωρείται δεδομένο ότι η Καραμπάχ θα περάσει. Εγώ διατηρώ μια επιφύλαξη, αν και το 1-2 είναι δύσκολο να ανατραπεί γενικότερα. Δηλαδή ψάχνει ο ΑΠΟΕΛ μία νίκη 0-2 ή 1-3 ή να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Δυναμό Ζάγκρεπ Φερεντσβάρος 1-1. Ερυθρός Αστέρας Κοπενχάγη, που σου είπα, χ αγάπη, έληξε 1-1.
και η Μπρις κέρδισε τη Δυναμό Κιέβου με 1-0. Αυτά ήταν τα 5 παιχνίδια μαζί με το ΠΑΟΚ για το Champions League. Είχαμε και 3 μάτς για το Europa League. Αραράτ Σαμπουρτάλο 1-2, Σκόντο Ρίγα Ενσίκη 1-1 και Σουτζέσκα Λίνκφιλτ 1-2. Αυτά ήταν τα χθεσινά παιχνίδια. Λογικά η Καραμπάχ θα δώσει το παρόν στα play-off του Europa League. Ελπίζουμε εκεί να είναι και ο ΠΑΟΚ. Ναι, νομίζω όλοι. Σήμερα την αξίχη παίζουν και οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Σήμερα νομίζω ξεκινάνε. Ναι. Στο Champions League το γυναικείο. Θα μιλήσουμε μετά, στο τελευταίο μισάωρο με τον Ραφαήλ, να μας πει λίγο πώς το περιμένουμε και αυτό το παιχνίδι, που είναι σίγουρα μεγάλο παιχνίδι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και ένα ωραίο πρόμο και στο ΠΑΟΚ 24 να δείτε για το απόψινο παιχνίδι. Αν θυμάμαι καλά, είναι ή 6-6.30. Ναι, το απόγευμα. Δεν θυμάμαι, θα μας τα πει ο Ραφαήλ. Θα υπάρχει θέμα κανονικά. Στο ΠΑΟΚ 24, τη φάση του. Το 0-1. Το 0-1, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον Σταύρο. Ο Μαρτίνες είναι ένα βήμα πιο μπροστά του σώμα του από τον Γιαννούλη. Δύσκολη βέβαια η φάση. Σε σωστή θέση ο επόπτης, αλλά πολύ ωριακή φάση. Εάν υπήρχε VAR, μπορεί και το γκολ να ακυρώνεται. Ότι είναι offside είναι. Εντάξει, αλλά είναι τόσο ωριακά, τόσο γρήγορα. Ναι, δεν είναι αυτά τα εξόφθαλμα που λες πως ναι, δεν το είδε. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις επόπτη ότι είχε δόλο ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο το VAR θα μπορούσε να δώσει μία λύση. Δηλαδή να το δει ο διαιτής από 2-3 πλάνα, να παγώσει εικόνα, να το ξαναδεί και να πει ότι είναι offside. Δεν νομίζω δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι ο επόπτης δεν είχε κανέναν δόλο να αδικήσει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, και εμείς το συζητάμε τώρα που είδαμε την παγωμένη την εικόνα. Χθες, ας πούμε, δεν κατάλαβα πολύ ότι ήταν αυτή η φάση έτσι. Ναι. Με τον παίκτη πιο μπροστά. Οπότε σίγουρα είναι κάτι δύσκολο. Δεν μπορείς να δεις αυτό. Με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ και την ήττα του ΑΠΟΕΛ, μειώθηκε κατά 200 βαθμούς η διαφορά Ελλάδας-Κύπρου, αλλά χρειάζεται πολλοί δρόμους. Πολύ προσπάθεια ακόμα για να περάσει η Ελλάδα την Κύπρο και να μην χάσει θέση στην Ευρώπη. Δηλαδή να μην έχουμε μία ομάδα στο Champions League, καμία στο Europa League. Και τρεις στο Europa League 2. Καλό θα είναι να έχει ο ΠΑΟΚ η Ελλάδα, συγγνώμη, τις θέσεις που έχει και τώρα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και θα εξελιχθεί αυτή ή ας την πούμε άτυπη μάχη με την Κύπρο για την 15η θέση. Ναι, σημαντική όμως είναι. Ναι, είναι σημαντική γιατί εντάξει, είπαμε, εμένα δεν με ενδιαφέρει το τι θα κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ποτέ δεν ήμουν της λογικής για το καλό της χώρας και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει αυτό, αυτή η έννοια. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Αλλά επειδή φαντάζομαι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίρνει το πρωτάθλημα για τα επόμενα 10 χρόνια συνεχόμενα. Μπορεί να το πάρει 8, 9, μπορεί να το πάρει 7. Αν λοιπόν υπάρξει στιγμή τα επόμενα χρόνια που ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει δεύτερος, δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο να παίζει στο Europa League 2 και ούτε καν στο Europa League. Αλλάζει ο χάρτης της Ευρώπης, ψάχνει τη UEFA, κάνει αλλαγές, ξανακάνει αλλαγές και κόντρα αλλαγές. Υποτίθεται για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχω τις αμφιβολίες μου. Το Champions League παραμένει η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, πολλά τα εκατομμύρια για τις ομάδες, τεράστια κλαμπ, τεράστια παιχνίδια. Τώρα το Europa League και το Europa League 2, μακάρι να είναι τα επόμενα χρόνια καλύτερα. Πάντως το Europa League 2, έτσι πως είδα, το πώς θα είναι οι ομάδες και από πού θα συμμετάσχουν, νομίζω θα είναι μια αρκετά υποβαθμισμένη διοργάνωση και είναι εν μέρει λογικό. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο. Διαβάζω κάποιο Sport DNA, να μην έχει και αγωνία. Έφτασε στο μόλι του Άρης. Λένε μετά από πόσες ώρες. Όχι, είχαμε εκθέσει διανυκτέρευση στο Όσλο. Κοιμηθήκαμε μια χαρά εκεί, μια χαρά το Όσλο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Είδαμε και το Όσλο, ναι, είσαι άλλη πόλη. Άμα έχεις πρόγραμμα, Στέργιο, το κάνεις και εκδρομή. Γιατί να μην δείξεις την πόλη. Βλέπεις και δύο πόλεις. Πότε γυρνάνε.
Γίνανε Σάββατο. Φτάνουν Σάββατο Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αν υπήρχε πρωτάθλημα, οριακά προλαβαίνανε. Κάτσε εδώ. Τι ανέβασα χωρίς να σα πω, περίμενε. Πολύ μεγάλο ταξίδι. Διανυκτέρευση στο Όσλο. Ωραία πόλη το Όσλο. Πρωινή πτήση. Μόλντε, μια χαρά. Πρόλαβαν να το δουν καθόλου, λες. Ναι, μια βολτίτσα κάνανε. Δεν κάνανε. Πρόλαβαν. Μια μικρή έστω. Όσοι είναι εκεί. Στο μεταξύ, ο Άρης θα παραταχθεί αύριο χωρίς τον Σάββα Παντελίδη, ο οποίος τιμωρήθηκε από την UEFA με μια αγωνιστική. Τι είχε κάνει, είχε κάνει κάτι στο μαζί με την ΑΕΛ. Στο δεύτερο. Κάτι νομίζω φάνηκε να έχει διάλογο με οπαδούς της ομάδας Λεμεσού σε κάποια φάση. Αυτό νομίζω. Τώρα είναι κάτι άλλο. Δεν το Ο Χρήστος και η Κοπεχάγη. Τίποτα, άσο τελείωσε. Τι κάνει, κάτσε λίγο τουρ. Λοιπόν, περίμενε, ξεκινήσαν πέντε άτομα, πέντε άτομα παρέα, ωραία, Κοπενχάγη, Όσλο, κορώνες, δεν ξέρω. Περίμενε και λίγο, σε λίγο Μόλντε. Και Έξαλλος, μόνο 42 κορώνες, περίμενε 4,5 ευρώ, το μικρό νεράκι, ναι, ναι. Το μικρό νεράκι. Α, ο Χρήστος πήγε και Κοπενχάγη, αυτό είναι αστέρια. Άσε τώρα. Είσαι σαν και είμαστε στα βόδια, πάμε κατευθείαν στην πόλη που παίζουμε. Ναι, όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Και τι καταλαβαίνουμε. Όχι, όχι, παιδιά. Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Να βλέπεις μια-δυο πόλεις ή και χώρες ενδεχομένως, να πω εδώ. Καλή ώρα. Και επιστροφή από Ρέικιαβικ. Δεν ξέρω. Βλέπεις και το Βόρειο Σέλλας. Όλη η ομάδα εκεί, Εμπειρίες που κάνουν πιο δυνατή την ομάδα, να ξέρεις. Δηλαδή κάτω όλη η ομάδα και οι δημοσιογράφοι και οι οπαδοί. Βλέπεις το Βόρειο Σέλλας. Αν πας λίγο πιο ψηλά στην Αλάσκα, τι είναι. Νορβηγία, Αλάσκα. Δύο ώρες δρόμος. Το αεροπλάνο. Βλέπεις το Βόρειο Σέλλας. Κάνεις ωραίες ιστορίες στο Instagram, αυτά θέματα. Εντάξει, γυρνάς μια χαρά. Λοιπόν, να μιλήσουμε σιγά σιγά με τον Ραφαήλ. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τη γυναική ομάδα και να επιστρέψουμε στα του ποδοσφαίρου. Προσπαθεί όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ να χωνέψει πώς είναι αυτό το 2-2. Νομίζω από σήμερα η ομάδα θα αρχίσει να δουλεύει για τη ρεβάνς στο Άμστερνταμ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει πολλά ο Φερέιρα. Οι μέρες είναι λίγες, περισσότερο στην πνευματική προετοιμασία. Εντάξει, και σε κάποιες λεπτομέρειες. Ο Καντουρί, ας πούμε, που θα έχει και λίγες ημέρες παραπάνω να είναι καλά η πλάτη του. Αυτό το θέμα που αντιμετωπίζει με τις ενοχλήσεις και να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ραφαήλ, έχεις να πεις κάτι, να κάνεις κάποια καταγγελία, μου έλεγες εκτός ή όχι, θα το αφήσουμε. Όχι. Θα το αφήσουμε να περάσει. Ναι, θα το αφήσουμε να περάσει. Για να είμαστε όλοι καλά. Ακριβώς έτσι. Ωραία. Εγώ γιατί δεν έχω εικόνα για. Είναι για, κάτι. Θα το μεταφέρω, Σταύρο. Σταύρο. Θα το μεταφέρω στο Θα το μεταφέρω μετά, να δεις λίγο τι λέει ο συνάδελφος. Δεν είναι για αέρα. Ναι, εντάξει, προφανώς δεν είναι. Όχι. Ραφαήλ. Δεν είναι, όχι. Ραφαήλ, η γυναική ομάδα δικιά μας έφτασε χωρίς προβλήματα ή έκανε 15 στάσεις για να φτάσει στο Βέλγιο. Όχι, χωρίς προβλήματα. Έφτασε, αναχώρησε χθες το απόγευμα, έφτασε το βράδυ στις Βρυξέλλες. Με μία πτήση. Με μία πτήση, ναι. Σόπα, αρέσει. Ναι, με μία πτήση. Ήταν της γραμμής βέβαια, αλλά ήταν μία πτήση. Δεν είχε πολλά πηγενέλα. Δεν είστε πρακτικά μια. Δεν πήγαν δηλαδή μέσω Μόσχας, ας πούμε. Όχι, δεν είχε τέτοια. Ωραία, μπράβο στο κορίτσι. Και στον ερασιτέχνη. Για πες. Λοιπόν, σήμερα η πρώτη μάχη στο προκριματικό όμιλο του Champions League σε 7.30 ώρα Ελλάδας απέναντι στην οικοδέσποινα του ομίλου την Άντελεχτ. Εντάξει, το είπαμε για τις προηγούμενες μέρες, είναι ένα δύσκολο το έργο που θα έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι σε έμπειρες ευρωπαϊκές ομάδες. Θα δώσουν όμως τις μάχες τους, οι παίκτες του Σπύρου Φιλίππου. Υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα και γενικότερα θέλουν να αποδείξουν ότι μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια και το σύλλογο και το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Ναι. Ραφαήλ, δεν υπήρχε κάποιο θέμα με την ομάδα, τραυματισμοί, οτιδήποτε. Όχι. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της κανονικά τις προηγούμενες μέρες. Ήταν και λίγο το διάστημα που είχε μπροστά του ο καινούριος προπονητής για να δουλέψει. Αλλά τα έδωσαν όλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ αυτές τις δύο εβδομάδες να γνωριστούν με τον καινούριο προπονητή, να μάθουν αυτά που θέλει. Και είναι έτοιμες να τα βγάλουμε και στον αγωνιστικό χώρο στα επίσημα αυτά παιχνίδια μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ραφαήλ, η Άντρελεκτ. Οι γυναίκες τι ομάδα είναι επίπεδο Champions League? Πέρσι κέρδισαν το πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια, περίπου 20 χρόνια. Απλώς είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια δουλεύεται από συγκεκριμένο προπονητή. Έχει έτσι έναν κορμό, γι' αυτό το λόγο και
έχει έτσι περισσότερες πιθανότητες στο να μπορέσει να κάνει κάτι καλό σε αυτό τον όμιλο. Υπάρχει βέβαια και η Lillestrøm που είπαμε ότι είναι πολύ πιο έμπειρη η ομάδα, γιατί πέρσι έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Champions League. Επομένως ξεκινάνε ως φαβορί νομίζω και οι Βέλγες και οι Νορβηγίδες, και ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση σε αυτό τον όμιλο και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Μάλιστα, καλή επιτυχία στα κορίτσια. 7.30 ώρα θα υπάρχει και live το ΠΑΟΚ 24. 7.30 είναι. Πώς μου κόλλησε να είναι 6.30. Όχι, 7.30 ώρα Βελγίου είναι. 7.30 εδώ Ελλάδα. Ιδέες. Εσύ αγάπη. Στην ώρα του Ευρωπαία ώρα Βελγίου. Και όλο υπάρχει πρόγραμμα. Έβλεπα εντωμεταξύ, Ραφαήλ, και το βίντεο που ετοίμασαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Το οποίο θυμίζει σε πολλά τα βίντεο του ΠΑΟΚ TV. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Ωραία προσπάθεια από τα social media του ΑΣΜ ΠΑΟΚ, που δείχνουν ότι έτσι μπαίνουν και αυτά σε μια νέα εποχή και θα ακολουθήσουν φυσικά και ανάλογες προσπάθειες και για άλλα τμήματα, π.χ. στο γυναικείο handball που θα αγωνιστεί και αυτό στην Ευρώπη, και τους προηγούμενους μήνες με τις αφήξεις νέων παιχτών στο βόλεϊ ανδρών. Και επίσης και η UEFA το έκανε σχετικό repost και έστειλε και εκείνη το δικό της μήνυμα για τον ΠΑΟΚ, ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι ήταν μια ωραία προσπάθεια και περιμένουμε ανάλογες και στο μέλλον. Ναι, γιατί συνήθως αυτά τα τμήματα δεν συνηθίζονται κάτι τέτοια βίντεο και τέτοιες προσπάθειες. Οπότε πραγματικά έχει αξία αυτό που κάνουν στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι το μεράκι αυτό που βγαίνει στην δουλειά, χωρίς δηλαδή χρήματα, χωρίς το οτιδήποτε. Είναι μόνο το μεράκι αυτό και η προσωπική δουλειά που ρίχνουν οι συνεργάτες εκεί του ΑΣΜ ΠΑΟΚ. Ναι, πολύ ωραίο. Στα υπόλοιπα τμήματα, Ραφαήλ, δεν βλέπω κάποια κινητικότητα, έτσι είναι? Όχι, αν εξαιρέσουμε το Πόλο που έκανε χθες μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Πήρε τον Σέρβο, τον Λέκιτς, 24χρονος Σέρβος περιφερειακός, με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί έπαιζε τις δύο προηγούμενες σεζόν στον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος τερμάτιζε αρκετά ψηλά. Επομένως παίρνει έναν παίκτη σημαντικό από μια ομάδα πάρα πολύ καλή τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει παραστάσεις φυσικά από την Α1, ξέρει σε ποια ομάδα έρχεται και γι' αυτό δήλωσε χαρούμενος που θα παραμείνει στην Ελλάδα. Εντάξει, στο Βόλεϊ γνωστή παραλογισμή με την ΣΑΠ που ξαφνικά από εκεί που ήταν στα μαχαίρια με την ΑΕΚ της δίνει ένα μήνα παράταση. Ένα μήνα, μέχρι τα τέλη Αυγούστου περίπου, να τακτοποιήσει τις οφειλές της και να μπορέσει να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα. Πήραν άδεια Φίνικα, Σύρου και Κηφισιά. Άρα είμαστε τώρα στις 6 ομάδες που είναι σίγουρες για το επόμενο πρωτάθλημα, που έχουν πάρει και ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το τηλεοπτικό, ποιες ακόμα ομάδες θα διοδοτηθούν και τελικά ποιες θα λάβουν μέρος στο επόμενο πρωτάθλημα, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη προς τα τέλη Σεπτεμβρίου στην Κρήτη θα γίνει. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Πολύ, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ξαναλέω, 7.30 ώρα θα υπάρχει live στο ΠΑΟΚ 24. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για την προσπάθεια της γυναικείας ομάδας να περάσει στους 32 του γυναικείου Champions League, θυμίζω, ο όμιλος γίνεται στο Βέλγιο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την οικοδέσπινα Άντερλεκτ. Περνάει ο πρώτος του ομίλου. Τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί πέρα από την Άντερλεκτ υπάρχει και η Lillestrøm. Θα είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση για την γυναική ομάδα εάν καταφέρει και πάρει το εισιτήριο για την πρόκριση. Επειδή λέγαμε πριν για τα social media και τον ΠΑΟΚ και όλα αυτά που γίνονται, τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, ήταν πάρα πολύ ωραίο και το βίντεο που προβλήθηκε χθες πριν το παιχνίδι για τον Νούρη του Άγιαξ, ο οποίος είχε καταρρεύσει σε ένα φιλικό με την Βέρντερ. Πραγματικά πολύ ωραία κίνηση από τον ΠΑΟΚ. Δεν συνηθίζεται γενικά. Δεν το κάνουν πολύ. Δεν είναι αυτονόητο για κανέναν. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε για μία ακόμη φορά ότι σκέφτηκε πέντε πράγματα πέρα από ποδόσφαιρο. Στο οτιδήποτε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ γενικότερα στο τελευταίο μάτς με τον Άγιαξ, για παράδειγμα στην Τούμπα, θυμάμαι το καταπληκτικό βίντεο του Γιώχαν Κρόιφ. Ναι. Γενικότερα, εντάξει, στο κομμάτι αυτό ο ΠΑΟΚ είπαμε έχει ξεφύγει από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Νούρη γενικότερα. Και αυτό τώρα σε τι φάση είναι? Έχει συνέλθει από το κόμμα από τον περασμένο Αύγουστο, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο. Ναι. Η εγκεφαλική βλάβη είναι μόνιμη. Mm. Αναγνωρίζει οικεία πρόσωπα, φίλους, οικογένεια και συνεννοείται μαζί τους κουνώντας τα φρύδια ή το στόμα και τα μάτια. Γενικότερα είναι πολύ η κατάσταση πολύ δύσκολη.
Εννοείται πως ο 22χρονος πλέον Νούρ δεν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Και ο Άγιαξ γενικότερα δεν αφήνει το παιδί αυτό να ξεχαστεί, κάνει πολλές ενέργειες, γιατί η βλάβη προκλήθηκε από μια σπάνια αρρώστια και γενικότερα ο Άγιαξ δίνει και χρήματα για να μπορέσει να βοηθήσει και τον Νούρ και γενικότερα ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Είναι καταστάσεις πολύ δύσκολες και πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η ζωή αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, εσύ. Μιλάμε για ένα παιδί όταν το έπαθε, που ουσιαστικά κατέρευσε τον αγωνιστικό χώρο, ήταν 20 ετών, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, όλο το μέλλον μπροστά του, αλλά μια στιγμή, άλλοι το λένε τύχη, άλλοι το λένε η μοίρα, καθένας το λέει όπως θέλει, η ουσία είναι ότι από τη μια στιγμή στην άλλη η ζωή όλων μας μπορεί να αλλάξει. Οπότε καλό θα είναι μερικά πράγματα να μην τα παίρνουμε της μετρητής και γενικότερα να έχουμε μια άλλη φιλοσοφία. Αυτά στη θεωρία, γιατί στην πράξη αποδεικνύεται, αγάπη, ότι πολλές φορές μας απασχολούν θέματα ανάξια λόγου, αλλά αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Ναι. Τέλος πάντων, μπράβο στον ΠΑΟΚ που έδειξε αυτό το βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων. Πολύ ωραίο. Πολύ πήρε το χειροκρότημα και των φίλων του ΠΑΟΚ και των φίλων του Άγιαξ. Και τα σχολίασαν πάρα πολύ από τον Άγιαξ. Ναι. Ήταν κάτι που τους έκανε εντύπωση και δεν το περίμεναν μάλλον και πραγματικά τους έκανε εντύπωση που έγινε αυτό. Εντάξει. Εχθές το βράδυ το σημειώσαμε και στο ΠΑΟΚ 24, υπήρξε συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Αμπέλ Φερέιρα, ναι, στο Μακεδονία Παλάς. Σε πολύ καλό κλίμα. Εντάξει, είναι λογικό και ο μεγαλομέτωχος να αναγνωρίζει ότι ο ΠΑΟΚ είχε απέναντι τον Άγιαξ και όχι τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Και το πρόσημο ήταν, μπορείς να το πεις και θετικό. Για μένα τουλάχιστον είναι θετικό. Ναι. Γενικότερα έχει συναντήσεις και με αρκετούς παίκτες. Όπως μας είπε και ο Σταύρος, ο Ζαμπάτα άκουσε. Ναι, αρκετή ώρα λιγάκι ως πολύ. Αρκετή ώρα μίλησαν. Και καλώς πρέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί δεν είναι όλα στη ζωή καλώς καμωμένα. Και πάντα να ακούς καλά λόγια κτλ. Κοίτα, πρέπει... ειδικά σε περίπτωση του Ζαμπά, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι το περιβάλλον του είναι. Το λες και ιδιαίτερο, τέλος πάντων. Ένας παίκτης που από τους δικούς του ανθρώπους και τους εκπροσώπους του ακούει μόνο καλά σχόλια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω και ο Ζαμπά ακούει μόνο καλά σχόλια. Ναι. Και γενικότερα πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν δίπλα τους άτομα που λένε μόνο καλά σχόλια. Στην περίπτωση του Ζαμπά νομίζω ότι φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και χρειάζεται το να τον προσγειώνουν από την ομάδα και να του δείχνουν ότι όσο δεν σκέφτεται όλο το σύνολο, αλλά σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αυτός μπορεί να χάσει. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχει ο Ζαμπά 30 φίλους Βραζιλιάνους που μαζί του επικοινωνούν μέσα. Έρχονται και συνέχεια, λες. Δηλαδή, κάθε μέρα κάποιος έρχεται. Υπάρχει περίπτωση να του πει ένας άσχημη κουβέντα? Ούτε μισό εκατομμύριο. Κοίτα, δεν είναι σε όλους. Ξέρουμε ποδοσφαιριστές που έχουν ένα περιβάλλον που τους προσγειώνουν. Τους λέει πέντε πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι το περιβάλλον του Ζαμπά, οι φίλοι του. Στο Ζαμπά, ναι. Δεν. Έτσι όπως το βλέπω και με αυτά που μαθαίνουμε όλοι μας, που δεν είναι και δύσκολο. Δεν έχει άτομα να τον προσγειώσουν εύκολα. Όχι. Και εν μέρει είναι λογικό. Καθίστε τώρα να σκεφτείτε το τι μπορεί να συμβαίνει με τους φίλους του Ζαμπά. Δεν το λέω ότι κάνω να πω με δόλο οτιδήποτε άλλο, αλλά σίγουρα εγώ τουλάχιστον δεν περιμένω ότι το περιβάλλον του Ζαμπά, είπαμε και ο μάνατζέρ του, αλλά και το περιβάλλον το φιλικό, δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω ένας που του κάνει σκληρή κριτική. Νομίζω ότι το στυλ είναι παικταρά μου, μόνο ναι, εσύ. Ναι. Και ό,τι θα πας στη Real Madrid. Και οι εκπροσωποί του λένε ότι περιμένουν προτάσεις για 20 εκατομμύρια από Ιταλία, από Αγγλία, από Γερμανία. Και περιμένουν και παίξε γι' αυτό και θα έρθει. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και σίγουρα και το χθεσινό τετ για αρκετά λεπτά κιόλας με τον Ιβάν Σαββίδη και με τον Αμπέλ Φερέιρα μπορεί να του κάνει καλό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το τρολάρισμα στον ΑΚΠΟΜ. Έχει ανεβάσει το βιντεάκι του πανηγυρισμού του χθες και λέει ότι δεν υπάρχουν άλλοι αποτυχημένοι σε εισαγωγικά πανηγυρισμοί. Το κατάφερε χθες αυτό που ήθελε ο ΑΚΠΟΜ, ο οποίος είναι, ας πούμε, ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Ένας νέος παίκτης που ήρθε στον ΠΑΟΚ, πέρασε ένα δύσκολο πρώτο διάστημα, αλλά μέσα από τη δουλειά και από τις συγκυρίες κιόλας, γιατί έφυγε ο Πρίγιοβιτς και μπήκε μπροστά. Αλλά θα μπορούσε και να μην μπήκε ο ΠΑΟΚ να πάρει παίκτη και να μην παλέψει τόσο πολύ ο ΑΚΠΟΜ για να αναπρότσει αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Ένα παιδί απόλυτα σοβαρό,
Εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας από τον Ζαμπά, εννοείται. Που βλέπουμε τι κάνει. Δηλαδή και χθες, σε πάρα πολλά σημεία έδειξε μεγάλη ωριμότητα το ακπομ. Και εκείνη η φάση στο τέλος, νομίζω ο Λιμνιός είναι που βγαίνει από άξιο στην αντεπίθεση και ο Λιμνιός καθυστερεί πολύ στο κέντρο, ενώ ο ακπομ έχει κάνει κίνηση. Ναι, ο Λιμνιός είναι. Ο Λιμνιός που ήταν. Που και έβγαλε και αντίδραση ο ακπομ γιατί περίμενε την μπάλα πιο γρήγορα και σε άλλο σημείο. Ναι, γιατί έβγαιναν 4 με 4, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, είπαμε, είναι αυτές οι λεπτομέρειες που μπορούν να καθορίσουν την έκβαση μιας πρόκρισης όταν έχεις απέναντί σου τον Άγιαξ. Και μπορούν να καθορίσουν και την καριέρα του καθενός. Βέβαια, εντάξει, όλο στο παιχνίδι είναι. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει, δεν θα πω να κάνει το τέλειο παιχνίδι, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός και σίγουρα πιο συγκεντρωμένος σε κάθε φάση. Να μην υπάρχει δηλαδή φάση σαν αυτή του Βαρέλα που έδειξε τον τρόπο, την μπάλα με τρόπο που δεν μας έχει συνηθίσει ο Βαρέλα. Που άλλες 10 φορές το κάνει, δεν θα έβγαινε έτσι. Ουσιαστικά πασάρει την μπάλα πάνω στον Χούντελαρ. Ναι. Και ξαναλέω, εάν η μπάλα πήγαινε στην ίδια κατεύθυνση αλλά με δύναμη, εγώ νομίζω ότι θα κόντραρε στον Χούντελαρ και θα έβγαινε out. Ή θα έπαιρνε πορεία πάνω από την αιστεία. Και αυτό ο Χούντελαρ φτάνει πια. Πόσο καιρό παίζει. Έλεος. Εντάξει, ο Χούντελαρ είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ υψηλή τεχνική, με τεράστια εμπειρία, αλλά νομίζω ότι δεν κολλάει στον Άγιαξ όπως είναι τώρα. Δηλαδή, εγώ το είδα για καλό ότι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά είπαμε, ήρθε αυτή η φάση, έτυχε να είναι εκεί ο Χούντελαρ, πραγματικά έτυχε, δεν έχει να κάνει με το ένστικτό του ήταν επιθετικός να είναι στο σημείο που πρέπει, την ώρα που πρέπει. Νομίζω, αν ο Βαρέλα έδινε την μπάλα όπως έπρεπε, μπορεί και η αναμέτρηση να έχει άλλη έκβαση. Μπορεί και όχι βέβαια. Καλά, ναι, μετά αν δεν είναι βέβαιο ότι αν ο ΠΑΟΚ κρατούσε το 2-1 θα πήγαινε έτσι μέχρι τέλους. Αλλά σίγουρα όταν δέχεσαι ένα τέτοιο γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, γιατί ο Άγιαξ, δεν θυμάμαι εγώ κραυγαλές ευκαιρίες μετά το 2-1. Νομίζω άλλη μία του Ζήγιχ πρέπει να ήταν. Άλλη μία, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Όχι, ήταν μεγάλη. Ήταν το σούτ του Ζήγιχ, νομίζω, από το ύψος του πέναλτι που πήγε out. Ναι. Ο οποίος Ζήγιχ ήταν παντού. Αυτός και ο Τάντιτς ήταν απίστευτοι. Ο Τάντιτς είχε μία πολύ ωραία περιστροφή εκτός περιοχής που απελευθερώθηκε και έκανε το σούτ. Είχε άλλη μία ανάλογη κίνηση που ελευθέρωσε δύο συμπαίκτες του. Εντάξει, μιλάμε για σαν μονάδες παίκτες που είναι top. Προφανώς και θα δημιουργήσουν κινδύνους. Θα πάμε στην Ολλανδία να πάρουμε την πρόκριση. Λουτσέσκου, είδες τώρα που το είδα στο SDNA. Δεν είδα, όχι. Προκρίθηκε η ομάδα του στο Champions League της Σαουδικής Αραβίας, κάτι τώρα δεν ξέρω πώς είναι εκεί. Mm-hmm. Μεγάλος πανηχειρισμός. Έτρεξε, μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αγκάλιασε τον ποδοσφαιριστή του. Ξέσπασε ο Λουτσέσκου. 4-2 νομίζω κέρδισε η Αλ Χιλάλ. Huge mentality. Και confidence. Mm? Και confidence και balance. Και confidence και balance. And... Αυτές οι λέξεις θα μας λύσουν λίγο. Και το group. Ναι, το group. Το group. Θα μας λύσουν λίγο αυτές οι λέξεις. Responsibility. Όπως είπε και ο Πίσης Βαρκότς, πρέπει να μάθεις λίγο αγγλικά. Ναι. Καλά τι είπε ο Ντιέγκο. Δεν νομίζω το είπε. Ναι. Στην ταινία του ΠΑΟΚ. Coach, πρέπει να μάθεις λίγο αγγλικά. Εντάξει. Ντιέγκο Πίσης Βαρκότς, αυτή η θεότητα. Δεν το είπε στον Λουτσέσκου. Για τον Λουτσέσκου το είπε. Ρε. Για τον Ιβάν το είπε. Για τον Ιβάν. Ναι. Απρόεδρε. Πρόεδρε πρέπει να μάθει αγγλικά. Καλά, εντάξει, για τον Ιβάν. Ακόμα χειρότερα. Κουράζεται ο Πίσης Βαρκότς με τις ομιλίες του Ιβάν Σαββίδη. Γι' αυτό τον είδα. Πρόεδρε να μάθει αγγλικά. Και νομίζω ότι μετά. Κουράζεται όχι να τον ακούει. Όχι, γιατί γίνεται. Αλλά γίνεται και η μετάφραση. Οπότε είναι. Αν μιλάει ο Ιβάν. Ρώσικα μετά. 7 λεπτά. Πάει στα αγγλικά. Που το έχει εύκολα. Και είναι και ατάκα-τάκα, όχι όλα μαζί. Σκέψω λίγο, ατάκα-τάκα είναι η μετάφραση. Οπότε 7 λεπτά. Ανέρεσε, ο Πίσβερ και τον Ιβάν το είπε. Όχι τον Τσέσκου. Ναι, σωστό. Εντάξει. Ακόμα χειρότερα. Ζει η πιο επικίνδυνη ο Πίσβερ. Το λέει στον Ιβάν Τσαβίδη. Μια χαρά είναι ο Πίσβερ. Θεότητά του. Αλλού. Έβγαινε χθες και χαιρετούσε και όλους τους Ολλανδούς. Νομίζω και στο Άμστερνταμ θα έχει ένα επιπλέον κίνητρο να κάνει το κάτι παραπάνω. Ο Πίσβερ, ο οποίος θυμάμαι μια συνέντευξή του, νομίζω πέρσι, που έλεγε ότι τον έχει απογοητεύσει λίγο η αντιμετώπιση των Ολλανδών. Γιατί γενικά οι Ολλανδοί δεν παρακολουθούν πολύ ελληνικό πρωτάθλημα και τον Πίσβερ τον είχαν στο περιθώριο. Και το έλεγε ότι δεν μου αρέσει το ότι με έχουν στο περιθώριο, αλλά το παλεύω, ας πούμε. Είναι ένας παίκτης που έχει βγάλει αρκετές φορές
ένα παράπονο για την Ολλανδία. Σε κουβέντα που είχαμε με τον Πίσεσβαρ για τις ανάγκες μιας συνέντευξης πέρυσι τέτοια εποχή, μου είχε πει ότι το όνειρό μου είναι να παίξω έστω ένα μάτς στην Εθνική Ολλανδίας. Ναι, το περιμένει. Αλλά δύσκολα. Ναι, το νομίζω. Αλλά σίγουρα μέσα στο Άμστερνταμ, που έχει μεγαλώσει το Άμστερνταμ, ναι. Νομίζω θα έχει και αρκετά μηνύματα φίλων της Φέγερο να τα πάει καλά. Έχει σίγουρα ένα κίνητρο παραπάνω να κάνει τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ στο Άμστερνταμ. Οπότε ίσως ζούμε ένα Μπίσεσβαρ ακόμα καλύτερο σε σχέση με χθες. Μακάρι, γιατί όντως η ποιότητά του είναι τεράστια και αυτός μπορεί με μία πάσα, ένα σούτ, μία ενέργεια να δημιουργήσει προβλήματα στον Άγιαξ. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί και τους 14 παίκτες που τα αγωνιστούν να δώσουν το κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούν, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να έχει πιθανότητες να βρεθεί στον προθάλαμο των ομίλων. Ζεστό χειροκρότημα σε ΣΤΟΧ χθες. Ναι, είχαμε και την επιστροφή του ΣΤΟΧ. Από την Τούμπα. Πολύ ζεστό χειροκρότημα. Έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι μπορεί να κάνει μια ενέργεια ο ΣΤΟΧ. Ναι. Αλλά ήταν σε διάστημα που η ομάδα ουσιαστικά. Ψηλό, είχαν τελειώσει. Είχε παραδώσει πνεύμα και γενικά ο ΠΑΟΚ σκεφτόταν μόνο το 2-2 ΠΑΟΚ. Δεν έπαιρνε και ρίσκα, ήταν ένα σημείο διαφορετικό. Αλλά και στο live του ΠΑΟΚ 24, με το που είπαμε ότι είναι έτοιμο να μπει, είχε 5-6 μηνύματα. Ότι ο ΣΤΟΧ θα το κάνει και πάρ το πάνω σου και πάρ το σουτ. Σου είπα, είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος. Πολλοί ενδεχομένως περίμεναν ότι αυτό που είχε χάσει το σουτ με τη Σάλκε να το δίνει εκθέσει. Εντάξει, δεν έγινε αυτό. Θα χρειαστεί λίγο καιρό ακόμα ο ΣΤΟΧ, θεωρώ, για να μπορέσει να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Άλλος ΠΑΟΚ αυτός που βρήκε ο ΣΤΟΧ από τον ΠΑΟΚ που είχε αφήσει. 100%. Και εκείνος ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα, αλλά ο τωρινός έχει και μεγαλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη συνοχή και περισσότερους αυτοματισμούς. Γενικότερα είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει επίπεδο, άρα θα πρέπει και ο ΣΤΟΧ να ανεβάσει επίπεδο, όχι ότι δεν προσπαθεί. Και αυτός είναι σε άλλο επίπεδο πλέον. Τελείως διαφορετικός από ό,τι τον θυμόμασταν. Δηλαδή θα πρέπει να βάλει και άλλα στοιχεία. Και να βάλει και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του και να είναι πιο συνδυαστικός, πιο ομαδικός. Καλά, είναι και τους πιο ευκαιρίες να προσπεράσει τώρα αυτή, σε αυτή τη φάση. Το ΣΤΟΧ νομίζω δεν έχουμε να τον φοβόμαστε στη διάρκεια της σεζόν. Ναι. Όλο το πανηγύρι γίνεται τώρα και η αγωνία για το πώς θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να δώσει τον παρόν στους ομίλους, αν μπορέσει. Όταν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις στην Ελλάδα. Εδώ είμαστε, θα κάνουμε κουβέντα και θα δούμε και από τα πρώτα μάτς τι ψάρια θα πιάσει ο ΠΑΟΚ, τι ψάρια θα πιάσει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και οι υπόλοιπες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα τα δούμε όλα αυτά, δεν υπάρχει άγχος, τουλάχιστον σε μένα. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε χθες να πάρει μια εύκολη νίκη απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα έβρισκε πλην του Άγιαξ από τις υπόλοιπες. Δεν έγινε αυτό, ήρθε ο Άγιαξ. Έχουμε το 2-2, αλλά νομίζω ότι και ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το puzzle, περιμένουμε έναν αριστερό back, έναν επιθετικό. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια έκπληξη στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου για να αποκτήσω πάω και άλλον κεντρικό half. Εγώ δεν το έχω βγάλει από το μυαλό μου. Πιθανά. Αλλά αν θα γίνει 30-31 Αυγούστου ενδεχομένως, εκεί λίγο νωρίτερα. Και θα δούμε τότε ποια θα είναι η δυναμική του πάω και ποια θα είναι η δυναμική του πολύ διαφημισμένου Ολυμπιακού ή η δυναμική του Παναθηναϊκού, της ΑΕ και των υπόλοιπων ομάδων. Αλλά το διακύβευμα για τον ΠΑΟΚ είναι τώρα την ερχόμενη Τρίτη. Λοιπόν, Τρίτη και 13. Κακή μέρα, Τρίτη και 13. Σιγά μου, κακή μέρα. Δεν είναι καλό. Όχι. Δεν μας αρέσει. Δεν σκεφτόμαστε την ημερομηνία. Παρασκευή και 13 είναι το. Και το Τρίτη είναι, δεν είναι καλό. Μια χαρά η ημερομηνία. Ας Τρίτη, θα σπάσει ο ΠΑΟΚ όλα τα. Θα πάμε τσιμίσκι μέρος στο τέλος τώρα. Θα πάμε τσιμίσκι μέρος στο τέλος. Πάμε, ναι. Και ο καιρός είναι καλός. Δεν έχει πολύ ζέστη. Ο καιρός είναι καλός. Φυσάει. Για να πας να πάρεις παπούτσια. Εσύ, αγάπη, αν έχει 55 βαθμούς έξω. Άμα θες να πας παπούτσια στέρια. Όσο καλές τιμές και να έχει τα Nike, δεν μπορώ. Είτε έχει 55 βαθμούς, άμα θες να πας θέλω να πάω κάτω από το air condition. Όταν έχει 55 βαθμούς έξω και η υγρασία στο 200%. Άμα θέλω να ψωνίσω, θα πάω ψωνίσω. Εσύ, ναι, εντάξει, είμαστε διαφορετικοί στο θέμα των αγορών. Δημήτρη, εσύ δεν σε νοιάζει. Θα πας ψωνίσεις. Δικός μου. Μπράβο. Εντάξει, μπράβο. Ωραία, παιδιά. Θα πάμε λοιπόν στα Naxus. Τσιμισκή μέρα στο τέλος. Εμείς που μας βολεύει περισσότερο απ' όλα. Αλλά εσείς μπορείτε να πάτε και πλατεία Αγίας Σοφίας ή με τέννερ κόσμος.
αν ταξιδεύετε, υπάρχει κατάστημα και στο Λευθέριος Βενιζέλος. Και πολλά στόχους όλη την πόλη με προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 70%. Και αν θέλετε, μπορείτε να πείτε και στο nak.gr να κάνετε την παραγγελία σας και να έρθει στο χώρο σας με δωρεάν αποστολή. Για να νεώσετε ή να αλλάξετε πλήρως τον μπάνιο σας, υπάρχει ο Φτύκας, πλακάκι και είδη υγιεινής, με πάρα πολλές προσφορές για όλο το καλοκαίρι, με επιλεγμένα προϊόντα από τους κορυφαίους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Τηλέφωνο 2310-905-503 και Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Μαζί μας ήταν φυσικά και η Στίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Εκατοντάδες επιλογές, ένα παιχνίδι, όλα τα αθλήματα και όχι μόνο. Πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα και μακροχρόνια για αυτούς που είναι πιο υπομονετικοί, δηλαδή να ποντάρουν τώρα, να επενδύσουν και να πληρωθούν τον Μάιο. Όλες οι επιλογές live cash out. Τεχνική υποστήριξη σε mail και μη mail όλο το 24ωρο, με email, με live chat, με όλους τους τρόπους που υπάρχουν και είναι διαθέσιμοι. Γενικότερα μια ολοκληρωμένη εμπειρία σας προσφέρει η Στίχημαν. Υπάρχει το online καζίνο με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά μεγάλα jackpot και πολλά μεγάλα κέρδη. Ξαναλέω, εύκολη πρόσβαση όπου και να είστε, από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μαζί μας ήταν και ένα δωμό. Κάντε μια βόλτα στο αναδομό pavlanakenisi.gr και πάρετε μια γεύση από τις προσφορές και από τα πακέτα της αναδομό μέχρι και 6 άτοκες δόσεις. Περάστε μια βόλτα από τα γραφεία της αναδομό στο Φίνικα, στον πρώτο όροφο, δίπλα ακριβώς στα McDonald's. Θα το δείτε από τον δρόμο. Εύκολη πρόσβαση, είτε τον περιφερειακό είτε μέσα από το κέντρο. Και φυσικά εύκολη στάθμευση για να γίνει το σπίτι σας, το εξοχικό σας ή η επαγγελματική σας κατοικία όπως ακριβώς τα θέλετε. Και φυσικά το Regency Casino. 22 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, δηλαδή σε 3 εβδομάδες από τώρα ή σε 2. Σε 2 εβδομάδες από τώρα, ο Ηλίας Βρετός στον υπαίθριο χώρο του Αλφρέντο του Γκάντρεν, δίπλα ακριβώς στο Regency Casino, για ένα αξέχαστο καλοκαιρινό πάρτι. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τα ταμεία του καζίνο του Regency όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public, ωράριο καταστημάτων. Υπενθυμίζω, για όλα τα event του Regency Casino δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία σας στο καζίνο. Όσοι θέλετε να πάτε πριν ή μετά τα event στο Regency να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει απλά να έχετε κλείσει 21 χρόνια ζωής, δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Αυτά από εμάς. Παραδίδουμε τις κιτάλες στον Γιώργο Παναγιωτίδη. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Το ραντεβού με το ΠΑΟ 24 ανανεώνεται για αύριο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.